Γεια σας κυρίες και κύριοι, γεια σας ακόμα μια φορά εδώ από την συχνότητα το 87,5 του Κρήτη FM Στέρεο στην Αθήνα. Ο Γιώργος Λεκάκης είναι στο μικρόφωνο αρχείων πολιτισμού η εκπομπή, ο Γιάννης Μανόπουλος είναι στον ήχο και πάμε σήμερα για μια χαμηλή υψηλή πτήση θα δείξει. Πάμε σήμερα για μια εκπομπή περίεργη, όσο και από αυτές που κάποια στιγμή πρέπει να συζητήσουμε σοβαρά, από αυτές που κάποια στιγμή πρέπει να ε, αποφασίσουμε ότι πρέπει να τις ελέγξουμε. Αφορμή στάθηκε το βιβλίο που κυκλοφόρησε ο φίλος μου ο Χάρης ο Κουτσιάφτης «Η αληθής ιστορία ενός αντιλήψιμου σύμπαντος». Είναι αυτό εδώ από τα, αυτά τα τρομερά παιδιά της Σαλονίκης, του GRD Discovery. Και έχω δίπλα μου τον Χάρη, ο οποίος ήρθε και με τα δώρα του εδώ πέρα, θα μας πει ακριβώς τι είναι τούτο. Γεια σου Χάρη. Γεια σου. Χάρηκα πολύ που είμαι στην εκπομπή. Ε, είχαμε πει στη Σαλονίκη, είχαμε βρεθεί και ότι θα την κάναμε αυτή την εκπομπή και τελικά ήρθε, ήρθε το πλήρωμα του χρόνου και την κάνουμε, έτσι. Εννοείται, εννοείται. Και χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι σε, κοντά σα, ο Νέαρ, και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Και με κοινό. Και με κοινό, ναι, και, στον Τανό κοινό. Και, και, και ήρθε και με και τα καλούδια σου, τα δώρα σου. Τι είναι αυτό ακριβώ εδώ πέρα. Λοιπόν, αυτό μου αρέσει είναι από τα δώρα που συνηθίζω να κάνω, γιατί είναι η πιο παλιά πέτρα στο ηλιακό μα σύστημα. Χοντρίτες. Είναι ένας ενσταντήτης χοντρίτη συγκεκριμένα. Ε, το 2% των χονδρυτών που πέφτουν στη γη είναι ένα, μια πέτρα, η οποία δεν την έχουμε στη γη mm -hmm. αυτή τη στιγμή. Και έχει μάλιστα και υλικά, οι ενσταντήτε έχουν και υλικά μέσα τα οποία δεν υπάρχουν καν στον πλανήτη μας Υπάρχουν συχεία, Συ, συστατικά. Λέει. Συστατικά που υπάρχουν στο ηλιακό σύστημα, αλλά δεν υπάρχουν στο πλανήτη μας Άρα λοιπόν είναι μια εξωγήινη πέτρα. Είναι μια εξωγήινη πέτρα, η οποία μάλιστα φτιάχτηκε και μόνο τότε μπορεί να φτιαχτεί ένας χονδρίτης κατά τη σύσταση του ηλιακού μας συστήματος. Ποτέ άλλοτε δεν μπορεί να ξαναφτιαχτεί. Κάτι δις, χρόνια πίσω. Είναι δισεκατομμυρίων ετών και το λέει απάνω, όμως ναι, το διαβάσεις, όπου έχει και τα σχετικά χαρτιά, τις πιστοποιήσεις, ναι, πιστοποιήσεις. είναι από την Αγγλία. Υπάρχουν δύο τοποθεσίες που τα συλλέγουν. Η μία είναι Northwest Africa, όπως λέει απάνω η συγκεκριμένη, στην έρημο, που φαίνονται εύκολα αυτά τα πετραδάκια. Και η δεύτερη είναι πάνω στην Ανταρκτική. Ναι. Είναι η τόπη συλλογή αυτών. Είναι θεωρώ ένα πολύ σπάνιο δώρο. Ε, σαν ανθρωπότητα το θεωρούμε χαμηλή αξία ε, οικονομική, να το πω έτσι. Αλλά σαν ε, αντικείμενο είναι το πιο παλιό αντικείμενο στο ηλιακό μα σύστημα. Μάλιστα. Ωραία. Εσύ όμω δεν είσαι παλιό. Εσύ είναι νέο παιδί. Εσύ είσαι ένα σύγχρονο άνθρωπο που ζει μέσα σε αυτή τη σύγχρονη κοινωνία. Με όλα τα σύγχρονα τη υλικά που έχει γύρω-γύρω, ζει ανάμεσά μα, πηγαίνει, έρχεσαι, δεν είσαι κάποιο εξωγήινο και κάποιο τραγουδίτη. και κάποιο παλαπώ. Τη καθημερινότητα. Α, ah, Με περίεργα χόμπι, να το πω. Α, αυτό δεν πειράζει. Άλλοι έχουμε ακόμα πιο περίεργα. <laughs> και κάποια στιγμή τρώω στην πετριά. Όπω έχουμε φάει όλοι μα κάποια στιγμή από κάτι που μα συνέβη, κάτι που είδαμε, κάτι που ακούσαμε, κάτι που αντιληφθήκαμε. Ακολουθούμε έναν δρόμο Και ίσως Και αλλάζει η ζωή μα, αλλάζει η ζωή μα ή η σκέψη μα ή η άποψή μα για κάποια πράγματα. Ποια ήταν εκείνη η δική σου στιγμή. Ε, ήταν το 2009 όταν ξαφνικά ενώ βρισκόμουν σε διακοπέ, χειμερινέ μάλιστα πάνω στα Καλάβρητα Είδα ένα αγνώστου ταυτότητα σε πτάμενο αντικείμενο. Βέβαια, τότε δεν ήξερα τι είναι. Είδα ένα περίεργο. Α, δεν είχε ασχοληθεί. Το έχει ακούσει μόνο κατά λέξη. Μου άρεσαν αυτά τα πράγματα από ναι. να την αλήθεια. Γι' αυτό και. Κατάλαβα ότι ήταν κάτι. Αν δεν το ξέρα, μπορεί να νόμιζε ότι είναι απλό φω στον ουρανό. Μάλιστα. Αν δεν έχει ασχοληθεί και καθόλου από την αλήθεια με αυτά τα πράγματα, δεν μπορεί να αντιληφθεί τι είναι αυτό που βλέπει. Ναι, μπορεί... ναι, ναι. Είναι αυτό που λέμε ότι άμα δεν ξέρει κάτι θα το αναγνωρίζει. Θα, θα το, θα το, το θα θ, Αν είσαι σε ένα, όπω το λέω αλλιώ, αν είσαι σε ένα, ζει σε ένα συνηθισμένο κόσμο, θα θεωρήσει και αυτό που θα περάσει μπροστά σου συνηθισμένο. Αν κάποια στιγμή έχει λίγο ξεφύγει ένα κομμάτι σου, είναι λίγο πιο πέρα, Ίσως αντιληφθείς ότι κάτι περίεργο είναι αυτό που βλέπεις μπροστά σου. Αλαφροίσκιο τους τους λέ, του λέγανε αυτούς παλιά η στυλαγραφία μας. Αυτό ναι, η το, πα, το παλιό πιο... Ε, ε, <laughs> ναι, ναι, <laughs> αλαφροίσκιο τους τους λέγανε και είχαν απόλυτο δίκαιο. Άνθρωποι που αντιλαμβάνονταν περισσότερα πράγματα, είχαν αίσθηση περισσότερων συχνοτήτων από όσοι οι υπόλοιποι, ήταν υποτιθέμενοι αλαφροίσκιοτοι και όλο το χωριό φρόντιζε για κάποιες έτσι, ξέρω, θεραπείες, δοκιμασίες ματζούνια, γιατροσόφια ή οτιδήποτε άλλο, πάντως τους λέγανε αλαφροίσκιο τους ναι, ναι. υπάρχουν όλα αυτά όμως στη λαογραφία μας και στην παράδοση μας αναφέρονται οι νεράιδες, οι γυναίκες που χόρευαν, που τις έβλεπαν κάποιοι και μετά πήγαιναν οι υπόλοιποι, οι λογικοί του χωριού και δεν τις βλέπανε ε, δεν ήταν τρελή όλη αυτή. Έμεινε συνώνυμο ο του τρελού, αλλά δεν είναι καθόλου έτσι. Εσύ λοιπόν ε. είσαι στα Καλάβρετα και τι βλέπει. Τι, τι, τι εποχή είναι, Χειμώνα, έτσι. Είναι Χειμώνα, έχουμε πάει για χειμερινέ διακοπέ. Και όπω περίμενα να ετοιμαστεί η γυναίκα μου να βγούμε έξω στην πόλη, να πιούμε το ποτό μα, ξαφνικά τραβάω εγώ την κουρτίνα, να δω λίγο τη θέα. Γιατί ήμασταν σε ένα υπερυψωμένο σημείο, σε ένα ξενοδοχείο δίπλα στο σε υπερψωμένο σημείο δίπλα στο γυροκομείο αν θυμάμαι καλά του, των καλαβρίτων ε, τραβάω την κουρτίνα και τη βλέπω ένα φως πάνω από την πόλη γιατί έβλεπα την πόλη μπροστά μου mm -hmm. το οποίο ήταν περίπου στα 100-150 μέτρα από μένα τόσο κοντά τόσο κοντά, ήταν πολύ κοντά εγώ στις διακοπές μου έχω και μια κάμερα πάντα μαζί μια φωτογραφική, εκείνη τη στιγμή λοιπόν αντιλαμβάνουμε ότι δεν είναι κάτι το φυσιολογικό. να βλέπει ένα φω, ένα, ένα πολύ έντονο φω. Σαν χριστουγεννιάτικη μπάλα, α πούμε. Ήταν σαν να είχε ένα προβολέα στη μέση του ουρανού. Μάλιστα. Προβολέα. Mm -hmm. Δηλαδή δεν μπορεί. Από κάπου έπρεπε να κρέμεται αυτό το πράγμα. Από κάπου έπρεπε να, να υπάρχει ένα ελικόπτερο ή ένα αεροπλάνο. Μιλάμε για τόσο ναι. έντονο φω. Γιατί στην αρχή νόμιζε ότι είναι προβολέα γιορτινό. Όχι, δεν νόμιζα τίποτα. Μόλι το είδες. είδα τρομοκρατήθηκα. Γιατί. Ο εγκέφαλό μου δεν μπορούσε να ονομάσει αυτό το φω κάπω. Mm -hmm. Εκείνη τη στιγμή πάνω την κάμερα γιατί είχε και το zoom να μπορέσω να δω τι είναι. Mm -hmm. Και το ζουμάρο Και γεμίζει όλη η εικόνα με λίγα λόγια. Η γυναίκα μου τρόμαξε μόλι το είδε. Μου λέει τι είναι αυτό. Όμω το ζουμάρο βλέπω κάτι πολύ περίεργο. Είχε κάποιε αναλαμπέ, κάποια χρώματα λίγο προ το κόκκινο, λίγο προ το μπλε. Άλλο μπορεί να πει ότι είναι αστέρα αυτό. Αλλά δεν ήταν, ήταν πάρα πολύ κοντά. Και τι έδειξε η κάμερα? Και η κάμερα έδειξε ένα πράγμα σαν ένα υπτάμενο δίσκο. Αυτό που έχουμε συνηθίσει κλασικά. Αυτό. Το που λέμε κλασικό υπτάμενο δίσκο με μια μπάλα φωτό από κάτω. Το ήταν σαν να έχει ενώσει, λίγα λόγια, ένα κύκλο με ένα ημικύκλιο από πάνω. Mm -hmm. Αυτό δηλαδή έβλεπα. Και. Ε, τρομοκρατήθηκε τόσο πολύ γυναίκα, μου εγώ ενθουσιάστηκα να πω από ένα σημείο και μετά. <laughs> Γιατί από 10 χρονών εγώ ασχολούμαι κάπως με αυτά τα πράγματα. Μ' αρέσει πολύ το διάστημα, γι' αυτό και έγραψα το βιβλιο mm. Ε, μ' αρέσαν όλα αυτά τα οι Skyfire ταινίε με τα... Mm, ναι, ναι, Star Wars. Και σε δεν και όλα αυτά. Ε. Και ήμουνα, ήμουνα, μέσα σε αυτό το κομμάτι να πω. Mm. Μόλις Μόλι το είδα λοιπόν, ενθουσιάζομαι. Μόλι καταλαβαίνω ότι δεν είναι κάτι το οποίο ε, θα με βλάψει, αλλά κάτι το οποίο είναι εκεί στον ουρανό, ήθελα να πάω να το δω από κοντά. Οπότε ανοίγω την παλγονόπορτα να βγω έξω. Δεν με αφήνει η γυναίκα μου. Είχε τρομοκρατηθεί. Ήταν πολύ έντονο το φω. Έμπαινε το φω του αντικειμένου, έμπαινε μέσα στο δωμάτιο. Mm -hmm. Ήταν τόσο έντονο. Ε, Τη λέω μισό λεπτό να βίντεο σχετικό. Υπάρχει σχετικό βίντεο στην ιστοσελίδα μου, ναι. Mm -hmm. ε, Τη λέω μισό λεπτό να κατέβω κάτω να πάω να το ακολουθήσω. Μου λέει, σε παρακαλώ, μη πα, μη φύγει, μη κάνει, μέχρι λοιπόν να την ηρεμήσω. Γιατί τρομοκρατήθηκε. Ανοίγω μετά ξαφνικά την κουρτίνα πάλι να δω γιατί μου την είχε κλείσει. Και είχε φύγει. Και είχε φύγει. Είχε φύγει. Και έχω μείνει εκεί. Ε, αυτό το περιστατικό έμεινε εκεί. Το έμεινε συζή... στην κάμερα όμω. Ναι, ναι. Το συζήτησε με κάποιον όμω από το χωριό εκεί. Μήπω κάποιο. Όταν ε, κατεβήκαμε μετά και πήγαμε κάτω, ρωτάγαμε του πάντε και δεν είχε δει κανεί κάτι τόσο έντονο. Νομίζανε. Είχαν δει κάτι, αλλά όχι τόσο έντονο. Είχαν δει κάτι, αλλά όχι τόσο έντονο. σω αυτό που κοίταγε προ εμένα. Και τι νόμιζαν ότι είναι. Αυτό που λένε όλοι. Αστέρι. Ναι. Πες μου κάτι, επειδή συνήθως υπάρχουν αυτές οι καταγραφές, δηλαδή δύο-τρεις άνθρωποι σε μια περιοχή να βλέπουν ναι. κάτι, ενώ όλοι οι άλλοι να μην το βλέπουν, υπάρχει περίπτωση αυτά τα αντικείμενα να είναι ορατά μόνο από κάποιους? Δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύεις. Αν ήταν, θα ήταν από όλους. Αν ήταν, έπρεπε να είναι από όλους. Ε, επειδή ήταν χειμώνα, δεν υπήρχε πολλής κόσμο έξω, να το δει. Ένα, ναι, δύο... Το δει του. ένα, το ένα δύο, δύο που εφημερίδες. το αντιλήφθηκαν, αυτό, ε, αυτό το φω είναι αυτό που σα είπα προηγουμένω. Έψαξε μετά αρχή. Αν δεν νιώσει, ε... αν δεν έχει βιώσει το περίεργο, το θεωρεί κάτι φυσιολογικό, δεν δίνει παραπέρα σημασία. Ναι, το ήταν νομί, ένα φω. Το λέει... λέει έναν στο ναι, όχι νομίζω έναν ήλιο χαμηλά ναι, στο. Όχι έναν ήλιο χαμηλά. κάτι που πετάει ένα. Τα ντρόουν δεν υπήρχαν και τότε. το ναι. έντονα από ε, Κάτι άλλο, ναι. Μπορεί να ήταν ένα ελικοπτεράκι, κάτι δεν του ενδιαφέρε καν από την άλλη. Ναι. Λοιπόν, ναι. ρώτησα ήταν αρκετά ψυχρή, δεν είδα κάποιον ενθουσιασμό. Μήπω αυτά τα αγνώσει, τα αγνότητα, ναι. αντικείμενα εμφανίζονται σε ανθρώπου που το θέλουν οι άνθρωποι αυτοί, που τα προσελκύουν, που είναι ανοιχτά το μυαλό του και οι σκέψει του. Δεν το ξέρω. Καταλαβαίνει το λαμπρό. Να ναι, ναι, καταλαβαίνω, ναι, ορίστε. Ότι... κάποιο ο οποίο απα... απαγορεύει, να απαγορεύει, ναι. κάποιο που απαγορεύει στον εγκέφαλό του την ύπαρξη, απαγορεύει στον εγκέφαλό του την ιδέα, απαγορεύει στα μάτια του το να δίνει πέρα από εκεί, Προφανώ και δεν θα τα δει και ποτέ. Ακόμα no, και δίπλα του να είναι. No, Όπω no. και μια καμιλοπάρα να είναι δίπλα σου. Είναι αυτό που λέω. Άμα δίσει, ε, μάλλον άμα βάλει έναν εξωγήινο μέσα στο Las Vegas, κανονικό εξωγήινο. Πιο πολύ θα ντυπίζει ένα κούκλα που περπατάει στον δρόμο Δεν θα ασχοληθεί κανεί μαζί του. Εκτό αν είναι όμορφο. Εκεί μπορεί να ασχοληθώ. Ναι, Εκτό αν είναι όμορφο και πάει <laughs> να γίνει και πρωθυπουργό. <laughs> λοιπόν, πάμε λίγο παρακάτω. Ποιο είναι το θέμα όμω. Να σε διακόψω λίγο. Το θέμα είναι ότι. Έντονη αντίδραση είδα στο δεύτερο περιστατικό που είχε. Αυτό ήταν το πρώτο. Αυτό ήταν το ε, πρώτο. Πώ κοιμάσαι το βράδυ, τι αρχίζει και σκέφτεσαι, τι αρχίζει και λε. Προσπαθώ να, στο πρώτο προσπαθώ να. Κάνω να δω, Ναι, να κάνω μια διαχείριση. Να πω τι είναι αυτό το πράγμα που βλέπω. Να αρχίζω να ψάχνω, λοιπόν. Σε ξένε, σε ελληνικέ ιστοσελίδε. Ό,τι έβρισκα σχετικά δεν ήταν φωτοβολίδα. Δεν ήταν φώτα απέναντι, δεν υπήρχε βουνό απέναντι. Το πρώτο που σκέφτηκα ίσω λέω υπάρχει το βουνό απέναντι. Οπότε ήταν Ακάμε κάποιο διπτώ. αμάξι, κάποιο προβολέα, έκανε κάποια διάθλαση. Σε... Από πίσω. Σει... <Το> Κοιτάξτε και στην πόλη, πιο Εγώ κοιτάγα την πόλη. Τα Ρωάνια. Και από την απέναντι μεριά, <Το> επειδή είχαν και σχετικέ φωτογραφίε, είχε ένα άλλο βουνό. Δεν θυμάμαι να σου πει. <Το> δηλαδή. Τα Ρωάνια <Το> το είναι εκεί, ναι. Λέω μπορεί να είναι από εκείνο το βουνό, κάποιο Αχα, ναηκό, αυτοκίνητο. Όχι, δεν που... που... κατέβαινε, αλλά τόσο μεγάλο που μου λε και να το που αισθάνεσαι... είχε αράξει σε κάποια άκρη και βλέπανε τη θέση Και θέα. σου παίζε τα φώτα, δηλαδή για και... να το κάνει την άγια. Όχι, όχι αλλά... δεν έπαιζε τα φώτα. Και είχε τον προβολέα και ίσω έκανε διάθλαση ο προβολέα. Μια χείρι. Τώρα πάει λογική, τώρα να εξηγήσει πράγματα. Αυτό μου λε τώρα. Ναι, αυτή τέτοια εξήγηση να ξέρετε είχαν δώσει το 2007 για την Αφροδίτη όταν είχαν δει ένα περιστατικό UFO από ένα αεροπλάνο. Ναι, ναι, ναι. Κοντά στην Αττική, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε το περιστατικό. Όχι, αλλά πες, το, και, ναι, για όσους, ναι, τα λέμε. και για όσους δεν το γνωρίζουν, είχαν πει τότε ότι τα χαμηλά στρώματα αέρα σε συνδυασμό με τα μεσαία υψηλά και τα χαμηλά από πάνω είχαν φέρει το φως της Αφροδίτης να φαίνεται, του, πλανήτη Αφροδίτη. του πλανήτη Αφροδίτη να φαίνεται δέκα φορές μεγαλύτερο και χιλιάδες φορές πιο κάτω Σχεδόν δίπλα στο αεροπλάνο ήταν η επίσημη εξήγηση τότε. Mm -hmm. Λαμβάνω και αυτή την εξήγηση σαν μια λογική και εγώ, αλλά δεν υπήρχε βουνό απέναντι να μου στείλει το φω. Ναι. Ήταν πιο δεξιά. Ωραία. Αυτή είναι η πρώτη φλασιά που τρώ. Ναι. Μετά. Μετά αρχίζω να ψάχνω περισσότερο. Κάποια στιγμή μου άρεσε. Έψαξες εκεί πέρα εφημερίδε, τίποτα τύπο, ρώτησε τίποτα αεροδρόμια και αυτά, είδανε κάτι σχετικό. Άρχισα να χρησιμοποιώ το ίντερνετ, από την αλήθεια. Mm -hmm. Δεν ρώτησα στην περιοχή τότε, δεν ήμουν τόσο οργανωμένο. Mm -hmm. Ήμουν ένα άνθρωπο ο οποίο ήθελε να πάρει μια έτοιμη απάντηση από το διαδίκτυο. Mm -hmm. Και άρχισα να ψάχνω σε ιστοσελίδε με UFO, σε ιστοσελίδε με περίεργα περιστατικά, να δω τι είναι. Όλα δεν οδηγούσαν σε μια, απάντη... Συγγνώμη, σε μια απάντηση ανεξήγητη. Mm -hmm. Ότι έβλεπα δηλαδή κάτι το ανεξήγητο. Ωραία. Περι... Δεύτερο περιστατικό. Δεύτερη στο... φλασία. Ε... Τη δεύτερη φλασία την έφαγα οργανωμένο από την άλλη. Α. Ah. Έφτιαξα την ιστοσελίδα, έφτιαξα τον group στο facebook, άρχισα να οργανώνουμε. Είδα ότι δεν υπάρχει άνθρωπο στο διαδίκτυο να ασχολείται με αυτά τα πράγματα και λέω α βγω μπροστά. Με όποιο ρίσκο και όποιο κόστο αυτό το πράγμα. Γιατί ναι. ξέρει ότι όποιοι συζητάνε κάτι τέτοιο πράγμα, γίνονται οι γραφικοί, λιδωρούνται και, και μάλιστα και, λίπα, και, λίπα, και το είχαν αυτό, έτσι. Το, το, φαινόμενο, αυτό με στεναχώρησε, το είχαν παρατήσει όσοι είχαν ασχοληθεί ω τότε. Γι' αυτόν ακριβώ το λόγο που σου λέω τώρα. Πόσο, ναι. πόσο μπούλινγκ να φας α πούμε. Ναι, ναι, γιατί είχαν ε, γίνει γραφική να το Ναι, ναι αυτό, αυτό. Ναι. Ποτέ στη ζωή μου δεν ένιωσα γραφικό. Mm -hmm. Ποτέ δεν με έκανε κανένα να νιώσω γραφικό. Γιατί έφτανε σε ένα σημείο η κουβέντα που την ξεκινάω έτσι με πολύ χαλάρα, όπω έχουμε ξεκινήσει τώρα, και φτάνουν σε ένα σημείο όλοι να αναρωτιούνται. Να μην βγάζουν την άκρη που θα του οδηγήσει Στο γέλιο. Mm -hmm. Και να αρχίζουν να αναρωτιούνται και να λένε μήπω. Με όποιον μίλησα, δηλαδή. Πάμε, έχει φτιάξει λοιπόν την ιστοσελίδα και πάμε στη δεύτερη... Έχω φτιάξει την ιστοσελίδα, αρχίζω να συλλέγω περιστατικά, είχα και ένα ωραίο λευκοματάκι πιτσυρικά, ξεχώρισα ότι Star Wars υπήρχαν μέσα, ξεχώρισα ότι άλλα υπήρχαν άσχετα εκεί, κάτι διαστημικά που δεν μου ταιριάζα, και αρχίζω να βάζω και τη δικιά μου ύλη μέσα στην ιστοσελίδα, αρχίζω να μαζεύω, να μεταφράζω άρθρα από το εξωτερικό, mm. να δω ποιε είναι οι κυριότερε εμφανίσει. Αυτό τράβηξε πάρα πολύ κόσμο, γιατί δεν υπήρχε. Και μου έκανε τρομερή εντύπωση. Δηλαδή, ο κόσμο για κάτι. Όταν λες τέτοιο. τράβηξε ο κόσμο, πόσο ο κόσμο τράβηξε. Δηλαδή, πόσοι άνθρωποι είχαν Είχα πήρα, φανταστείτε για αυτό. τη μέρα τότε, ε, όταν πρώτο ξεκίνησα, 300-400 άνθρωποι μπαίναν συστηματικά καθημερινά στη σελίδα. Μάλιστα. Να δουν αυτά τα πράγματα. Μάλιστα. Κάποια στιγμή 1.500. Mm -hmm. Κάποια στιγμή είχαμε φτιάξει ένα περιοδικό με μια ομάδα που είχα στήσει και παρακολουθούσαν το περιοδικο 70 70.000-80.000 άνθρωποι. Mm -hmm. Δωρεάν, mm -hmm. ηλεκτρονικό, ηλεκτρονικό yeah. δωρεάν στο διαδίκτυο. Δεν, yeah. ε, και το κάναμε από αγάπη αυτό το περιοδικό κυρίως και λόγω των γνώσεών μα με τη γραφιστική. Mm -hmm. ε, στην οποία αν ξέρεις και γραφιστική μπορεί να καταλάβεις και εύκολα αν υπάρχει παραποίηση σε μια φωτογραφία. Μας βοηθήσαν και όλα αυτά. Mm -hmm. Δηλαδή είχα μια ομάδα με, με γραφίστες μια ομάδα με hackers, σαν πιτσιρικάδε που σπάγαμε τα παιχνίδια, θυμάμαι, σε κάτι κονσόλε και κάτι τέτοια που κάναμε. Λοιπόν, ε, όλα αυτά λοιπόν, όλοι αυτοί οι άνθρωποι θέλανε να με βοηθήσουν. Γιατί ξέραν ένα χάρη, ο οποίο χάρη δεν ήταν ούτε ποτέ αστείο, ούτε ποτέ υπερβολικό. Ούτε τρελό. Ούτε τρελό. Και θέλανε όλοι ε, να με βοηθήσουν. Κοίταξε, επειδή σε ξέρω χρόνια, αν ήσουν τρελό και γραφικό, θα ήσουν <laughs> και εδώ πέρα με συμπάθαμε, <laughs> αλλά Κατάλαβε τον να πω έτσι, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ναι, πρέπει να μιλήσουμε κάποτε σοβαρά για αυτά τα ναι, θέματα ναι, και ναι. μόνο η σοβαρότητα μπορεί να τα προσεγγίσει αυτά. Δεύτερο περιστατικό λοιπόν. Δεύτερο περιστατικό ήταν στη... στο μήνα του μέλητο που είχα πάει με τη γυναίκα μου τότε. Η ίδια που έφαγε την. Τη... Η ίδια που καλά... έφαγε. Oh, τα καλά. καλά, αν δεν ήταν αυτή δεν θα βλέπα τίποτα. Μήπω. <laughs> τίποτα, λέω εγώ <από> τώρα. <laughs> λοιπόν, και είμαστε τώρα στη... στον Πόρο είχαμε πάει. Έτσι, είχαμε κάνει κάτι πρόχειρο τότε, θυμάμαι. Είχαμε και θέματα με τι δουλειέ και όλα αυτά. Και λέμε, α πάμε στον πόρο. Mm -hmm. Να πάμε κάπου τη λέω. Μην κλειστούμε σπίτι. Παντρευτήκαμε, θα κλειστούμε μέσα στο σπίτι, α πάμε στον πόρο. Και πάμε στον πόρο, λοιπόν. Και είμαι εγώ τώρα με σκυμμένο κεφάλι, με τι τσάντε από το σούπερ μάρκετ στα χέρια. Και να κοιτάω το πάτωμα. Και την ακούω δίπλα μου που λέει, χάρη, τι είναι αυτό πάνω δίπλα στο αεροπλάνο. Εκείνη τη στιγμή ένιωσα μια απίστευτη ρίγη μέσα μου. Δεν την είδα να φοβάται εντωμεταξύ μεταξύ. Ήταν, ήταν, ψηλά εκείνο. Δεν <laughs> <laughs> φοβήθηκε. <laughs> λοιπόν, νιώθω μια ρίγη και όπω σηκώνω το κεφάλι μου να κοιτάξω απάνω, εντωμεταξύ τω τυχαία εντελώ στοιχεία σα έχω πει. Εγώ στι διακοπέ έχω πάντα κάτι απάνω μου. Είχα τη φωτογραφική μηχανή να κρέμεται στο λαιμό μου. Παρατά τα ψώνια, σπάνια <laughs> τα γάλα, <laughs> <και> τα <laughs> αφήνω <laughs> τι <laughs> σακούλες κάτω και το πρώτο πράγμα που είναι δεν ήταν το αντικείμενο. Ήταν ότι γύρω στα 20 με 30 άτομα γύρω μου Είχαν κολλήσει και κοιτάγανε πάνω. Τι ήταν αυτό που είδατε. Μετά λέει. κοιτάω απάνω και τι βλέπω. Βλέπω ένα φω δίπλα στο φω του αεροπλάνου, δηλαδή ένα αντικείμενο το οποίο έκανε αντιλιά. Έκανε αυτό όταν χτυπάει ο ήλιο σε ένα αντικείμενο. Βλέπουμε ουσιαστικά τον ήλιο πάνω στο αντικείμενο. Έτσι λοιπόν βλέπαμε ένα χρυσό αεροπλάνο. Και δίπλα στο χρυσό αεροπλάνο, το οποίο είχε σταθερό φω, βλέπαμε ένα αντικείμενο που προσπαθούσε να το φτάσει από πίσω ήταν γραμμή εσωτερικού, συγγνώμη, βάζω μια παρένθεση. Οπότε το αεροπλάνο πρέπει να ήταν γύρω στα 1000 μέτρα. Δεν ήταν γραμμή εξωτερικού που πεθάνει στα 5000. Mm. Δηλαδή ήταν πολύ κοντά το αεροπλάνο και ίσω να έχει απογειωθεί και από Αθήνα. Λόγω τη κατεύθυνση. Πήγαινε προ Ιταλία. Λοιπόν. Και το βλέπουμε το αντικείμενο. Το αντικείμενο εντωμεταξύ δεν είχε αυτό το σταθερό φω του αεροπλάνου. Τρεμόπαιζε. Τι σημαίνει το τρεμόπαιζε. Ότι κουνιότανε. Ότι είχε μία κίνηση. Δηλαδή δεν πήγαινε ευθεία όπω πήγαινε το αεροπλάνο. Έκανε ελιγμού. Ελιγμού στην ευθεία όμω. Καταλαβαίνετε τι λέω. Κουνούσε απλά την άτρακτό του για να βρει να ισορροπήσει. Αυτό φαινόταν σαν ένα τρεμόπαιγμα. Δεν ήταν στρατιωτικό, από ό,τι κατάλαβα αργότερα, γιατί τα στρατιωτικά είναι ματ, για να μην φαίνονται. Τι έκανε αυτό. Προσπέρασε το αεροπλάνο και πήγε μπροστά από τη μύτη του. Αυτό το έβλεπα εγώ και 20 άνθρωποι, και η φωτογραφική μου μηχανή εκείνη τη στιγμή Κώπα, πήρα την απόφαση να τραβήξω φωτογραφίες και όχι βίντεο. Γιατί είχα φωτογραφική μηχανή και όχι βιντεοκάμερα. Η βιντεοκάμερα είχε τεράστιο ζωμί. Φωτογραφική μηχανή θα μας έτρωγε το πίξελ, ήταν ψηφιακή. Mm -hmm. Οπότε αποφάσισα να τραβήξω φωτογραφίες. Τράβηξα 7-8 φωτογραφίες στο αντικειμένο που αν τις βάλεις στη σειρά μπορείς να δεις αυτή την κίνηση. Οι φωτογραφίες για όποιον θέλει υπάρχουν μέσα στην ιστοσελίδα μου. Την έστειλα και σε ιστοσελίδε του εξωτερικού με UFO που ασχολούνται να μου πούνε και σε ιστοσελίδες σκεπτικιστών στην Αμερική να μου πούνε τι είναι. Κανεί δεν μου απάντησε, κάποιοι τα δημοσίευσαν. Όμω ποιο ήταν το, το ωραίο σε αυτή την υπόθεση. Ότι βλέπω ότι πήγαινε προ Κόρινθο. Εκείνη τη στιγμή βγάζω το κινητό και παίρνω τηλέφωνο το φίλο μου, το Γιάννη τον Πετούλη, που είναι εκεί κοντά στην Κόρινθο. Και του λέω, Γιάννη, βγες έξω, και τράβα βίντεο, ένα, έρχεται ένα αεροπλάνο και δίπλα του έχει ένα φως που τρεμοπέζει. Εφτά λεπτά μετά από τη θέασή μου, το βρήκε και το τράβηξε βίντεο. Και έχει. το έχουμε και σε φωτογραφία. Τα λεπτά. Μάλιστα. Εφτά λεπτά περίπου, ναι. Το έχουμε και σε φωτογραφία. Είναι αρκετό χρόνο για να πω σε υπόρρογου κορίνθου όμω. Όχι, δεν είναι αρκετό. Γιατί βλέπουμε έτσι. βλέπουμε έτσι. Εγώ θεώρησα ότι έπρεπε να έχει εξαφανιστεί 7 λεπτά και το αεροπλάνο εγώ το θεωρούσα όχι αρκετό. Το θεωρούσα υπερβολικά πολύ το 7 λεπτά. Αυτό σου λέω. σω έβλεπε σε γωνία, δεν μπορώ να το ξέρω. Μάλιστα, μου έστειλε το βίντεο, ναι, υπάρχει το βίντεο. Ναι, μικρά μικρά. Γιατί, ναι, γιατί βλέπουμε ναι. και υπογωνία δηλαδή μπορεί, να, να το εγωνία 40, μηρών, μπορεί να το τράβηγε σε γωνία 40-50 μοιρών. Μπορεί να το τράβηγε σε γωνία. Δηλαδή έπρεπε να έχει φύγει πολύ πιο πέρα το αεροπλάνο για μένα. Mm. Όμω μου το τράβηξε και μου το έστειλε εκείνη τη στιγμή γίνανε όλα αυτά. Να πω ότι. Οπότε γυναίκα ότι. Και είχαμε και φωτογραφίε, είχαμε και βίντεο λοιπόν στην περίπτωση. Η γυναίκα μου δεν είπε τίποτα. Σε είχε παντρευτεί ήδη. Γιατί λέει πλέον, πλέον με είχε παντρευτεί. Πάει, πάει τώρα, αυτά που λε. Ε, με είχε συνηθίσει με τι ιστοσελίδε, με τι ομάδε. Oh, με το τον κόσμο. Έβλεπε ότι είναι κάτι το οποίο με ζωντανεύει κιόλα. Mm -hmm. ότι έκανα και σωστή μοιρασιά στο σπίτι. Δηλαδή, αυτό που δεν κάνουν πολλοί. Είχε το χρόνο τη. Είχα το χρόνο μου για τα χόμπι. Είχαμε το χρόνο για τι δουλειέ μα. Και τώρα συμπιέστηκε λίγο ακόμα αυτό ο χρόνο για να έχουμε και τον χρόνο για τα παιδιά μα. Δηλαδή, υπήρχε σωστή μερασιά και γενικότερα, όταν υπάρχει σωστή μερασιά στη ζωή, είναι όλοι ευτυχισμένοι. Ωραία. Οπότε το χώρεσε και αυτό μέσα. Οι άλλοι εκεί γύρω-γύρω δεν μιλήσατε με του άλλου που το βλέπανε εκεί στον πόρο. Εννοείται. Τι είπανε, τι βλέπανε, αυτό το ίδιο πράγμα βλέπανε όλοι. Όλοι βλέπανε το ίδιο πράγμα. Όλοι είδαμε το ίδιο πράγμα. Έκανε κάποια καταγραφή, το γράψε κάποιο. Κράτησα κάποια ονόματα, θυμάμαι τότε. Ε, για να επικοινωνήσουμε, κάποια τηλέφωνα, του έλεγα ποια είναι η ιστοσελίδα μου. Του έλεγα ότι αν ξαναπεράσει, ρίχνετε μια ματιά το βράδυ, μήπω ξαναπεράσει. Πώ είναι. Τι και... θα κόβει βόλτες γύρω από τον πόρο, έχει κάτι προηγούμενο με του. Μην περάσει κι άλλο. Μήπω ναι. είναι γραμμή, όχι γιατί το λέω, μήπω ξαναπεράσει. Ε, η προέκταση τη λεωφόρου UFO στην Αμερική περνάει ακριβώ πάνω από αυτό το σημείο. Δηλαδή, αν κάνει μια νοητική, νοητική προέκταση, Τη 36η παραλίλου που είναι στην Αμερική ηλεοφόρο των UFO, αυτή η 300η, δηλαδή ανάμεσα στο 38 ναι. και στο, γνώμη, 37 πρέπει να είναι. Ήταν ανάμεσα στο 38 και στο 36. Αυτό το κομμάτι λοιπόν ήταν ναι, ξέ, αυτή ξέ, η γραμμή. Ξέρω γιατί και εγώ στον Επίδαυρο παραθερίζω και τα. που έχουμε, ο φίλο ναι, μου Γιάννη Συχνά πυκνά εκεί πέρα. Το ναι. έχει κάνει πια συνήθεια και τραβάει όλε τι διελεύσει τη παράξενας Μάλιστα. Να σου έχει Έχει βέβαια... καταγράψει 500-700 παράξενε διελεύσει. Να σου πω βέβαια ότι στο 307ο παράλληλο είναι ο παράλληλο του Απόλωνο. Είναι όλοι οι ναοί του Απόλωνο εκεί πέρα. Από το Φενεό, από το Λίμι τη Βουλιαγμένη, το Ναστέρα τη Βουλιαγμένη που είναι ο ναό του Απόλωνο, η ε, Ζωστήρο. Ε, ε, στην Κρήτη τα Φανά και όλη, αυτό το, όλη αυτή η ζώνη και η Λωρίδα είναι η ζώνη του Απόλωνο. Λοιπόν, ε, Πάμε παρακάτω, αυτό δικό μου, δική μου παράλληλο, το έχω δημοσιεύσει κι άλλωστε και, και, πολλά άλλα μπορείτε να βρείτε αν χτυπήσετε 307ο παράλληλο στο αρχείο πολιτισμού. Ε, οι παράλληλοι είναι μοιρασμένοι από του Θεού για πολύ συγκεκριμένου λόγου και για πολύ συγκεκριμένε δουλειέ που θέλουν να κάνουν και να εξυπηρετήσουν ένα σχέδιο που εμεί δεν μπορούμε να αντιληφθούμε. Τρίτη θέαση? Τρίτη θέαση ήμασταν, όχι, ήμουνα στο Ευτυχώ η δε... καημένη το. η γυναίκα σου το τρίτο. Όχι, δεν ήταν. Εντάξει, στο τρίτο, Ήμουν άλλο και δεν είχα και κάμερα. Και δεν θέλω και να το πολύ δηλαδή, γιατί είναι λίγο το πιο απίστευτο από όλα. Είχαμε... είχα δει κάτι ανάμεσα, σ... κοντά στα ενόφυτα, να το πω έτσι. Mm -hmm. Ανεβαίνοντα ένα λόγο. Ενόφυτα βράδυρο. εδώ, τη... μεταξύ Αττική και Ναι, ναι βιωτίας. ο καθένα θεωρούσε ότι είναι κάτι στρατιωτικό από το τατό ή ποιο ξέρει. Mm -hmm. Τα νάγρα είναι εκεί. Είναι. Έβλεπα ένα περίεργο φω να έρχεται προ το λόφο που ανέβαινα με τα μάξι. Πλέον ήμουν ψηλιασμένο γι' αυτά. Είχα το περιοδικό, είχα την ιστοσελίδα, ήμουν πιο οργανωμένο. Και το βλέπω, όταν έβλεπα κάτι περίεργο, σταμάταγα, το κοίταγα. Σταμάτησα, λέω, σταμάτα. Έρχεται κατά πάνω σου. Α, τόσο κοντά χαμηλά στον δρόμο. Ήτανε χαμηλά, αλλά ήταν σε πάρα πολύ μακρινή απόσταση όταν Μάλιστα. το είδα. Αλλά έβλεπα ένα περίεργο έντονο φω. Mm -hmm. Και όταν ασχολείσαι με όλα αυτά και δει ένα περίεργο έντονο φω <laughs> ναι, σε σημείο που δεν θα έπρεπε να έχει. Σταματά. Σταματά, δεν μπορεί mm -hmm. να με σταματήσει. Και περιμένει αφού λε θα έρθει Λε, μήπω <laughs> σταματήσω. Και σταματάω. Σβήνω και τα φώτα να μην με ενοχλούν. Ήταν βράδυ. Ε, και αυτό άρχισε να φτάνει. Πλησιάζει, πλησιάζει, πλησιάζει. Και μόλι αντιλαμβάνομαι ότι είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ εγώ που ασχολούμαι τόσο καιρό με τα UFO. Να δώσω μια απάντηση, λογική ή μη λογική απάντηση για κάποιους, ή μια απάντηση που θα ήθελα εγώ να δώσω, δεν υπήρχε απάντηση. Μπαίνω μέσα στο αμάξι και κρύβομαι. Τρομοκρατήθηκα. Όπω θα έκανε κάθε φυσιολογικό άνθρωπο, δηλαδή. Ναι. Βλέπει ένα τετράγωνο μαύρο πράγμα, Μες με τρία ή τέσσερα φώτα μέσα στη νύχτα, να έρχεται κατά πάνω σου σε ύψο 25-30 μέτρων, δηλαδή αυτό πετούσε από το έδαφο στα 25-30 μέτρα. Το, η πρώτη αντίδραση που θα έχει είναι να κρυφτεί με στα μάξι και mm -hmm. να ελπίζει να μην σε έχει δει. Με λίγα λόγια. Αφού λοιπόν ξέχασα κάμερε, ξέχασα βίντεο, ξέ, τρόμαξα τόσο πολύ που τα ξέχασα όλα. Mm -hmm. ε, είχα επηρεαστεί, όπω λε, όπω είπε και πριν. Μήπω έρχονταν και για μένα κάποια στιγμή. <laughs> λέω για μένα έρχεται, δεν γίνεται. Πήρε τηλέφωνο τη, λάχονο, μα τη δι γυναίκα δι ο... και λέει καλή μου, ε, καλά που δεν ήζουν, έτσι. Χάρηκα που σε γνώρισα. <laughs> καλά, καλά που δεν, <laughs> χάρηκα που σε γνώρισα. Θα τα ξαναπούμε σε μια άλλη ζωή, δηλαδή. Κάπου θα καταλήξω αλλού. Ε, δεν γίνεται, λέω. Και ήρθε κατά, πέρασε από πάνω μου ένα πράγμα που δεν μπορούσε να καταλάβει. Με ήχο, χωρί ήχο. Είχε ένα ήχο, ένα βουητόλη και ήταν αεροπλάνο. Κουνήθηκαν πολύ έντονα ακόμα και οι κορυφέ των δέντρων. Όπως πέρασε. Ε, το από πάνω ήταν σχετικό γιατί πέρασε 10 με 15 μέτρα Ο, λίγο πιο μπροστά. Δεν σε ρώτησε εποχές στον πόρο και εδώ τώρα που μιλάμε. Ήταν από το 2009... Όχι, εποχή, χρονική. Α, χρονική. Ήταν στον πόρο ήταν... Μήνα στο mail ήτανε... το σχέδιο, το θυμάμαι. Οχ, έκανα γκάφα, ε. ε ναι, ναι. Ωχ, ήταν... να κοπεί αυτό παρακαλώ να, πολύ. Να ναι. κοπεί αυτό στο μοντάζ, Ναι. ναι. Και δεν θυμάμαι, πρέπει να ήταν άνοιξη. Α με συγχωρέσει η γυναίκα. Ας το τώρα την πάθησε, α το μην το κάνει χειρότερο. Πάμε για το άλλο. Λοιπόν, και πάμε και στο επόμενο. <laughs> το επόμενο ήταν Σεπτέμβριο, 1η Σεπτεμβρίου. Εν τω μεταξύ και στην με, Θυμάσαι το πότε ήσουν μόνο και δεν θυμάσαι πότε ήσουν με τη Γιατί γυναίκα. Γιατί θυμάμαι ποτέ ήμουν μόνο. Ναι. Γιατί ήτανε. Όχι, όχι λόγω φόβου. Γιατί ήταν τα γενέθλιά μου πρώτη Σεπτέμβρη. Α, Δηλαδή μάλιστα. έχω δει τρία σημαντικά πράγματα. Τα δύο, δύο σημαντικέ. Κομβικές ε... ε... Κομβικέ ε... ημερομηνίε. Πάμε κάτι τώρα σε ένα ερώτημα. Με λίγα ε, λόγια, ε... το είδα αυτό για να σου το ολοκληρώσω. Πέρασε. Μετά από λίγο το ακολουθούσε ένα άλλο φω πιο φυσιολογικό. Έκατσα να δω και το δεύτερο φω. Δεν έφυγα. Σαν το λαγό. Και βλέπω ένα στρατιωτικό ελικόπτερο να το ακολουθεί. Ε, Ψάχνοντά το με λίγα λόγια, δεν υπήρχε καμία καταγραφή στρατιωτικού αεροπλάνου διαθέσιμη προς εμένα, ναι. ελικοπτέρου συγγνώμη, διαθέσιμη προς εμένα ε, για διέλευση από εκείνη την περιοχή. Μάλιστα. Επειδή εμένα μου έχουν πει, όπως φαντάζομαι και σε εσένα, πολλά τέτοια περιστατικά κλπ. Μπορεί να ακούγονται ως ιστορίες, ναι. μπορεί να ακούγονται ως αφηγήματα, ναι. μπορεί να ακούγονται ως του μυαλού γεννήματα και παιχνίδια, εννοεί, έτσι. Ναι, ναι. Κάπο, ναι. Κάποια από αυτά, λοιπόν, τα σταχαιολογούμε, τα διαβαθμίζουμε κλπ. Ναι. Εδώ, όμω, είσαι ένα σοβαρό άτομο και τα λέει αυτά, αλλά έρχεσαι να συμπληρώσει τέτοιε θεάσει, τέτοιε ε, ε, επαφέ, τέτοιε αντιλήψει, που υπάρχουν από τα αρχαία χρόνια μέχρι σήμερα και στον, ειδικά στον ελλαδικό χώρο καταγραμμένα και από αρχαίους συγγραφείς μέχρι και σύγχρονους και συγγραφείς του Μεσαίωνα και Βυζαντινούς και λοιπά Αυτά δηλαδή έρχονται να, να κουμπώσουν και στα τελευταία 20-30 χρόνια στην Ελλάδα πάρα πάρα πολλά περιστατικά και με προσγειώσεις και με ατυχήματα και με επαφές. Έτσι. Τα οποία όλα πάνε κάτω από το χαλί. Όλα όμως. Κάτω το χαλί. Και είναι όλα. περιστατικά. Εμένα με ενοχλεί Ό,τι μπαίνει κάτω από το χαλί. Αυτό. Γι, αυτό, γι' αυτό κάνω και αυτή την εκπομπή. Κατάλαβε τι λέω. Γι' αυτό έφτιαξα και την ιστοσελίδα. Ναι, εμένα με ενοχλεί να έρχεται ο αεροπόρο και να μου λέει πόπο τι είδα, πόπο τι είδα και του λέω πε στον κάμερα και μου λέει δεν το λέω. Ναι. Εμένα με ενοχλεί να έρχεται ο ναι. πιλότο να μου λέει πόπο τι είδα χτε που ερχόμουν από. Πέταγα από Αιθιοπία, ναι. ε, 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 Αθήνα, ναι. τι είδα εκεί και αυτό. Πατάω κάμερα. Όχι, δεν το λέω. εμένα, εμένα θα μου πήγε σε μένα. Εμένα, α, μπράβο, εμένα αυτό με ενοχλεί. Όπω θα μου πήγε σε μένα, απλά μου λένε Ακόμα και όταν μη μαθευτεί ότι το παγώ. Ακόμα, μπράβο. Ακόμα και ανώνυμα δεν μου το λένε. Δεν το λένε. Και ανώνυμα δεν θέλουν να μαθευτεί το περιστατικό. Και ανώνυμα. Του εκθέτει. Του εκθέτει γιατί ναι. ξέρουν ποια ώρα είναι, ξέρουν ποιο πέτυχε. Γιατί έχει καταγραφεί. Ξέρουν ποιο το είδε και θα καταλάβουν ότι διέρευσε από αυτό. Από αυτό. Έχουμε πολλά τέτοια περιστατικά που δεν μπορούμε να τα βγάλουμε προ Απλά τα έχουμε σε ένα αρχείο είναι αυτό ναι, που και... λέμε το πίσω αρχείο. Και εγώ και εμείς, έχω, και εγώ έχω, και εγώ έχω. Με πάμε, περιστατικά πάμε. τα οποία θα μείνουν, ίσω χρειαστούν στο μέλλον. Πάμε Έτσι λοιπόν. Πώ τα ονομάζουμε εμεί. Να ξεκινήσουμε το πράγμα του, ξέρετε, με το κουβάρι από την αρχαιότητα. Υπάρχουν καταγραφέ τέτοιων φαινομένων από αρχαίου συγγραφεί. Υπάρχουν και καταγραφέ από αυτού και παρανοήσει από εμά. Mm -hmm. Δηλαδή υπάρχουν πράγματα που έχουν γραφτεί και δεν είναι όπω τα μεταφράζουν. Υπάρχουν πράγματα που έχουν όντω γραφτεί έτσι και τα μεταφράζουμε σωστά. Γενικά υπάρχει μια σύγχυση. Και εγώ θεωρώ ότι αυτή η σύγχυση είναι τεχνητή. Τεχνητή. Είναι τεχνητή και γιατί εγώ το πιστεύω αυτό. γίνεται για θέματα συγκάλυψη. Αν μέσα σε και 10 δέκα να... περιστατικά σοβαρά και πετάξουμε τρία, μούφ, μούφες εκατό μούφες Α, τόσο θα για πάμε για το σοβαρά. θα χαθούν τα δέκα σοβαρά μέσα σε 100 για πάμε για μούφες. Τα σοβαρά έχουμε πάρα πολλέ γράφο, ε, Βραφο, βραχογραφίε από το παρελθόν σε σπήλαια στην Αμερική, στην Κίνα, στην Ευρώπη με περίεργες ε, εμφανίσεις ε, με περίεργα όντα Καταγεγραμμένε ολόκληρε καταστάσει του τοίχου, που δεν είναι ένα σκηνικός που κυνηγάει ένα ελάφι Ναι, συνήθω πάνε είναι... σκηνέ στην άνοιξη, χορό, χορεύουν. Ναι, αλλά είναι α ναι. πούμε τρία τεράστια όντα, δύο φορέ το ύψο των υπόλοιπων ανθρώπων, με περίεργα χαρακτηριστικά. Ναι, δηλαδή, και περίεργε αναλογίε και Και δηλαδή, περίεργε αναλογίε. Ναι, Αυτό ναι. ήθελα να πω, γιατί αν σχεδιάζει κάτι και θεωρεί. Γιατί δεν είχαν και το σχεδιαστικό ίστρο, να πω την αλήθεια, αυτοί οι άνθρωποι που χαράζαν τότε στους τείχου. Ναι. Αλλά, αλλά είχαν μια μεθοδολογία. Όταν χαράζαν στον τείχο έναν άνθρωπο, κάναν ένα συγκεκριμένο κυκλάκι, δέκα συγκεκριμένε γραμμέ και δύο συγκεκριμένα πόδια. Και έβλεπε ότι όλοι οι άνθρωποι στον τείχο. Ήταν ίδιοι. Ήταν ίδιοι. Και έβλεπε ξαφνικά κάτι άλλο. Εντάξει, θα σου πει κάποιο εδώ πέρα ότι ήθελαν έτσι να παρουσιάσουν του θεού. Εντό εισαγωγικών, ναι, με μα... ό,τι μα... αυτό, αυτό θα σημαίνει. θα σου πω κι εγώ. Ότι θέλαν να παρουσιάσουν του Θεού. Αλλά ποιοι είναι οι Θεοί. <laughs> εκεί είναι το, το θέμα, εκεί είναι το ερώτημα. Η <laughs> Θεή είναι αυτή η θρύλη ή αυτή η μύθη, να το πω έτσι. Mm -hmm. Γιατί ο θρύλο είναι κάτι το εντελώ ψεύτικο. Ο μύθο δεν είναι. Ο μύθο είναι κρυμμένη αλήθεια. Ο μύθο είναι μία αλήθεια η οποία μεταφερόταν από στόμα σε στόμα. Καλά, εγώ Από σου... γενιά ναι. σε γενιά. Σωστά. Και έμπαινε μέσα σε κάποιε ιστορίες. Αυτό σημαίνει στα ελληνικά η λέξη μύθο και μυθολογία. Mm. Αλλά mm. εγώ θα σου πω ότι και ο θρύλο δεν είναι ψέμα. Ο θρύλο είναι κάτι που λέγεται, που mm. ακούγεται σε βάθο χρόνου, πολλά χρόνια mm. και για να μην σβήσει εντελώ σημαίνει ότι έχει ψήγμα αληθία. Έχει ένα σπόρο αληθία. Mm. Μένει λοιπόν από τον θρύλο να πετάξει τι φιωριτούρε και να κρατήσει το. Ναι. Την, αλήθεια του, το, σπόρο, τον κόκο του. Εδώ στη σημερινή εποχή δεν μπορούν να καταλάβουν τη διαφορά από το μύθο και το παραμύθι. Ναι, ναι, αυτό δεν είναι. Να το κατανοήσουν. Αυτό είναι τερα... Πάλι σκόπιμα. Ναι, είναι σκόπιμα. Πάλι σκόπιμα. σκόπιμα έτσι, σκόπιμα. γιατί δεν μαθαίνει κανεί τα ελληνικά τη, την ελληνική γλώσσα και τη σημαίνει μύθο. Για μύθος. να το ολοκληρώσω για κάποιου αυτοί η θεή είναι μια φαντασία. Για κάποιου άλλου είναι κάποιοι ουράνιοι επικιστέ. Επισκέπτες, Κανεί δεν ξέρει. Αυτό που λέμε εξωγήινη. Αυτό που λέμε εξωγήινη. Πολύ απλά λαϊκά. Έτσι, για να μην τα νομίζουμε ότι θέλουμε χρόνια. να εκλαϊκ, να ακαδημα... Εξωγήινα όντα, yeah. όπω λέμε τα τελευταία Τώρα χρόνια. Τώρα που πάει ακαδημαϊκοποιήσουμε, η ακαδημία. Οι ακαδημίε γενικώ έχουν ασχοληθεί με αυτά τα θέματα σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή, έχει δει ακαδημαϊκό να ασχολείται με αυτά. Υπάρχουν κάποιοι. Ναι. Και είναι μέσα στο βιβλίο. Όχι. Ναι. Εσύ λε για τρει μεμονωμένου, ένα από εδώ, Όχι, ένας μιλάμε σαμπού. για, για μεγάλα ονόματα. Το ξέρω που ξεπερνάνε, ε, που δεν μπορεί κανείς να πει γιατί το είπες αυτό ή δεν μπορούν να τους κρύψουν αυτούς τους ανθρώπους. Υπάρχουν ερευνητές εξωγήινης ζωή, υπάρχουν επιστήμονες που ερευνούν την εξωγήινη ζωή κλπ. Και και αλλά στους αλλά στους. δεν μιλάμε για αυτούς, δεν μιλάω για αυτούς. Και στην Ελλάδα έχουμε Ακαδημαϊκούς. πολύ σημαντικού ακαδημαϊκού και καθηγητέ που μιλάνε γιατί κάνουν έρευνα πάνω στην ύπαρξη εξωγήινη ζωή. Okay. Επίσημη όχι, δεν ξέρω κανένα. Όχι. Δηλαδή, μια φορά ρε παιδί, μια ακαδημία να έχει κάτσει κάτω και να πει καθίστε κάτω ρε παιδί, να... να, βγάλουμε ένα δελτίο τύπου, να... Να... να, το, να το συζητήσουμε το θέμα, να δούμε αν είναι αλήθεια ή ψέμα. Αυτό. Το μόνο ενδιαφέρον που δείξαν ήταν τη δεκαετία του 50 με τον Παύλο Σαντορίνη. Λοιπόν, ναι. Λοιπόν, τότε. Λόγω του ανθρώπου αυτού όμω. Ναι, αυτός λόγω του ανθρώπου αυτού, ναι. Έσαιρνε το καράβι. Το έσυρε το καράβι και στο τέλο τον έσαιρε. Και στο, στο τέλο τον, τον έσαιρε, ναι. Το ε, όμω, όμω, έχουμε περιστατικά, ε, άλλα αρχαία κείμενα για το κλείσουμε αυτό, άλλα αρχαίε καταγραφέ. Είχαμε πάρα πολλέ. Είχαμε και στη, στα κείμενα. Πλούταρχο αναφέρει. Πλούταρχο αναφέρει. Ο, ε, ο Όμηρο αναφέρει σε κάποια σημεία. Ο Διόδωρος, ο Σικελιώτη αναφέρει. Ο, Βέβαια ακόμα και την ιστορία του Λουκιανού μπορούμε να πούμε πολύ πιο μετά ε, ότι μπορεί να μην είναι ένα παραμύθι. Έχουμε αρχαίους φαραώ που αναφέρουν τέτοια πράγματα. Αναφέρουν περίεργες καταστάσεις στον ουρανό. Ε, όπου και να το ψάξεις. Και στην Κίνα έχουμε αναφορές. Το σημαντικότερο από όλα αυτά εμένα που μου προξένησε το μεγαλύτερο ενδιαφέρον Αν θα σου έλεγα ένα, ναι. Ήταν γιατί υπήρχαν ζιγκουράτ και πυραμίδες σε όλο τον κόσμο ενώ κανένας δεν μπορούσε να επικοινωνήσει με τον άλλο. Όπω Όπως ενώ, μας λένε σήμερα. Δεν, δεν, μπορούσε. Ο Αιγύπτιος, ο με, τον, με τον... Κινέζο σου λέει να επικοινωνήσει. Ότι δεν είχαν επικοινωνία. Λόγω των αποστάσεων, όπω και δεν Μεξικανό. Ναι, με έκανα, ξεκανός, εμπόριο όμω. Αυτό έχει αποδειχθεί. Το εμπόριο το κάνανε οι Έλληνε που είχαν τα πλοία του από. Α, πολύ αργότερα ζυκούρα, Από πολλά από αυτά τα ζυγούρα. Όχι, όχι, και από τότε. Και τις οι πάντων, ναι. Τι θε να πούμε. Α πούμε, οι Μάγια, σου λέει, δεν είχαν επικοινωνία με τους Αιγύπτιους. Άλλοι λένε ότι είχαν. Εγώ ξέρω ε, ανθρώπου που λένε ε, ότι είχαν. όχι. Ναι. Επισήμως όχι. αυτή τη στιγμή είναι όχι. Mm -hmm. Όπως όλοι αυτοί, ακόμα και στην Ινδονησία ναι. έχουμε ζυγουρά. Και εκεί έχει πυραμίδες, ναι εκεί. Εκεί εκεί πυραμίδες, στη Ρωσία. Έχει πυραμίδε. Στην Κίνα στο, έχει στην Στο Καζακστάν, στην Κίνα, στην Νότια Αμερική. Σε όλου του κόσμο είναι γεμάτο εκεί. Και στη Ποσνία αυτό το πράγμα που ναι. ψάχνουν μπορεί να είναι πυραμίδα σου. Όχι, και η Ελλάδα. μπορεί να είναι. Ο Σμανάγκετ είναι κάθετο ότι είναι. Θα, θα ναι. με δει γιατί είναι και φίλο και έχουμε μιλήσει <σχελίως> και με έχει ξαναγίσει <σχελίως> εκεί πέρα. <σχελίως> δεν μπορώ να. Αν δεν φάω ότι φάπα γίνει και ψηλό. Έτσι. Εγώ αυτό που έχω δει εκεί πέρα είναι ασύλληπτο. Εγώ το έχω δει σε φωτογραφίε να πω. Σε φωτογραφίε. Έχω κόψει βόλτε μέσα εκεί. Α, ναι, Έτσι, εν, είναι ασύλληπτο. Ναι. Άστο το, λοιπόν, μην το πιάνουμε. Λοιπόν, Έτσι. και λέω εγώ τώρα. Πώ τότε όλοι αυτοί δεν επικοινώνεσαν μεταξύ του. Και με εξωγή είναι ο υλικό. παρακάτω. Είχαν πυραμίδε σε όλη τη γη, γιατί έκατσα εγώ σε ένα άρθρο μου, τα πρώτα άρθρα που έφτιαξα, και σημείωσα που υπάρχουν πυραμί, πυραμίδε σε όλο τον κόσμο. Και σιγουρά. Πώ γίνεται και τι ανακαλύπτω όταν ψάχνω για τι πυραμίδε. Ότι όλοι κάνανε την ίδια προσευχή ενώνανε τα χέρια και έχω ανεβάσει πάρα πολλές φωτογραφίες στο συγκεκριμένο άρθρο μπορούν να το βρουν στην ιστοσελίδα μου. Ό,τι λέω από <Rosen> την κοινό στην ιστοσελίδα μου. Δηλαδή, όποιο δεν με πιστεύει τι λέω, γιατί μπορεί κάποιο να είναι να μα παρακολουθεί και να λέει ο άνθρωπο, θα βγάζει από το μυαλό του. Ωραία, είναι ρε, όλα παιδε. με φωτογραφίε, με βίντεο. Κοίταξε να δει. Με στην ιστοσελίδα μου. Μέσα στην ιστοσελίδα για να την. Είναι η ιστοσελίδα UFOs and Aliens Truth Greek Community. Όταν γράφω τίτλου, έχω ένα μεγάλο ελάττωμα. Όπω και στο βιβλίο. Είναι η αληθή ιστορία ενό αντιλήψη ομοσύμπαντο. Δεν μπορώ να φτιάξω μικρό τίτλο. Δεν μου αρέσουν οι Είναι Τη φλασιά αυτό πριν έκανε μικρότερο τίτλο. Όχι, πάντα έκανα μεγάλο. Όπω και το όνομα μου είναι χαρά, αλλά πώ κουτσιάφτη είναι μεγάλο. Δεν μπορώ, δεν ξέρω. σω προέρχεται από αυτό. Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, τι κάναν την ίδια προσευχή, ήταν τα χέρια δηλαδή τα οποία προσεύχονται έτσι πυραμιδοειδώ. Όχι, οι πολιτισμοί ενώναν τα χέρια μπροστά από το πρόσωπό του και κοιτάγανε ψηλά στον ουρανό και προσεύχονταν στον Θεό. Πώ γίνεται, όλοι αυτοί οι πολιτισμοί. Μα λένε σήμερα που δεν επικοινωνούν μεταξύ του να ενώνουν όλοι τα χέρια και να κοιτάνε ψηλά στον αέρα. Να κάνουν την ίδια στάση, την και ίδια να κίνηση. κάνουν την ίδια κίνηση όλοι. Ενώ δεν επικοινωνούν μεταξύ του. Ή λοιπόν επικοινωνούσαν, να πούμε το λογικό, mm -hmm. και εμεί δεν το έχουμε καταλάβει ακόμα. ή κάναν την προσευχή προ του ίδιου θεού ή ανθρώπου που κατέβαιναν από εκεί πάνω. Ναι, και βέβαια έχουμε πάρα πολλέ εμφανίσει ηρωών, θεών. Από μηχανή, ξαφνικά ναι, να ναι, ναι. εμφανίζονται σε μάχε, ξαφνικά ναι, να φεύγουν. Σε του μαραθώνα. Χωρί ναι. να του βλέπει κανεί, να έρχονται, να φεύγουν. Ε, κάτι που αργότερα αντέγραψε και ο Χριστιανισμό, οι Χριστιανικέ Παραδόσει, ερχόταν με η Παναγία, το βλέπανε στο 40 οι πολεμιστέ, απ' να μην ναι. θα του έφευγε. Έτσι. Ε, το αναφέρουν οι Γερμανοί κατακτητέ, ότι πηγαίνοντα σε κλεισάκια ναι. ε, αισθάνονταν τέτοια πράγματα. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο ε, είναι κρυφό εντό εισαγωγικών του προσδόθηκε μια ε, χριστιανική, θρησκευτική έτσι, επίφαση στα μεταχριστιανικά χρόνια για να καθησυχάσει τον κόσμο και να μην ρωτήσει ο καθένας ρε τι είναι αυτό που μου λες. Εγώ δεν θεωρώ ότι το κάνανε για να καθησυχάσει. Αλλά? Το κάνανε γιατί έτσι το αντιλαμβάνονταν. Ότι όντω εκείνη τη στιγμή βλέπαν αυτό. Ήταν άνθρωποι ορατός που είχαν προκαταλήψει. Το... Ο ορατό μου κόσμο είναι το σύμπαν. Προσκέρα, είχαν τι προκαταλήψει τη εποχή του. Mm -hmm. Τι θρησκευτικέ, τι πολιτικέ, τι κοινωνικέ προκαταλήψει. Mm -hmm. Τι προκαταλήψει mm -hmm. μια εποχή που δεν μπορεί να δώσει απαντήσει τα πάντα. Ναι. Και αμέσω. Μορφοποιεί αυτό που βλέπει. Μορφοποιούσε αυτό που ξέρει. Μπράβο. Θρησ... Βάσει τη θρησκεία του, που ήταν η βάση. Κάπω έτσι, mm. αυτό προσπαθώ να αποκωδικοποιήσω και στο βιβλίο. Ωραία, δεν έχουμε ξεκινήσει ακόμα την κουβέντα μα, έτσι, από ό,τι κατάλαβε. Ναι, είμαστε, και... στον είμαστε στον πρόλογο. Ακόμα είσαι στον πρόλογο, έχει <σχ> περάσει ήδη η πρώτη ώρα. Λοιπόν, Γιάννη, προχωράμε στο πρώτο μα διάλειμμα και ερχόμαστε ξανά σε λίγο πάλι εδώ μαζί σα με τον άλλο κόσμο. Τον άλλον τον κόσμο. Κυρίε και κύριοι, αρχείων πολιτισμού, η εκπομπή, Γιάννη Λεκάκη, στο μικρόφωνο. Μια εκπομπή που σας προσφέρει ο Νίκος Σαρόγλου με τις καταπληκτικές πίτες του, αυτός ο αμετανόητος πόντιος με το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, κόσμημα, κόσμημα έξτρα παρθένο ελαιόλαδο σήμερα πια, έτσι μιλάμε για το χρυσάφι της γης. Και το ζαχαροπλαστείο της Σελένης στην Αγία Βαρβάρα με τα γλυκά τα οποία ομορφαίνουν και δεν παχαίνουν. Δοκιμάστε τα και μετά βγάλετε μια φωτογραφία πριν και μια φωτογραφία μετά και θα δείτε τις διαφορές σας. Σήμερα καλεσμένο ο φίλο μου ο Χάρη, ο κουτσιάφτη, γιατί έχει βγάλει επιτέλου το βιβλίο Η αληθινή ιστορία ενό αντιλήψιμου σύμπαντο. Το αντιλήψιμο σύμπαν είναι το σύμπαν το οποίο μπορούν να αντιληφθούν οι αισθήσει μα, οι εκπαιδευμένε να βλέπουν από εκεί ω εκεί. Αυτό είναι το αντιλήψιμο, αυτό, αυτέ είναι οι αισθήσει μα, και εμεί πιστεύουμε ότι αυτά που βλέπουν και αντιλαμβάνονται και εισπράττουν οι αισθήσει μα, ότι είναι όλο ο κόσμο. Εδώ λοιπόν αρχίζει και η μεγάλη πλάνη. Χάρη μου. Πάμε λίγο παρακάτω. Ε, αφήσαμε τα θέματα τη αρχαιότητας, Είπαμε μερικά πράγματα για ναι. την αρχαιότητα. Αλλά κυρίω πολλά τέτοια κείμενα ή εικόνε έχουμε στο Μεσαίωνα και μετά το Μεσαίωνα. Κυρίω. Και μάλιστα σε εικόνε, εκκλησιαστικέ, θρησκευτικέ εικόνε, αγιογραφίε. Ναι, έχουμε πολλέ αποτυπώσει και σε εικόνε ε, και σε τεφροδόχους, Έχουμε από την. Από, από άλλε περιοχές Και από παλιά και έχουμε. Ναι, και από, ναι, από άλλε περιοχέ. Και από Κίνα και από. Mm -hmm. Και από Μέξικο. Σαρκοφάγου ναι. Εκείνη την, την ίδια σχεδόν περίοδο. Mm -hmm. ε, γίνεται, φαίνεται ότι υπάρχει κάτι το οποίο είναι έξω από το συνηθισμένο. Να εσύ, το πω έτσι. εσύ γιατί πιστεύει ότι όταν βγαίνουν κάποιοι άνθρωποι να τα αρκετά, και τα έχουν πει σοβαροί άνθρωποι αυτά, ναι. από αστροναύτε, Αστροναύτες ναι, ναι. μιλάω έτσι που έχουν πάει και έχουν βγει από το, ναι. το διάστημα έως υπουργοί έτσι υπουργοί κρατών ναι. έως ε, καθηγητές και λοιπά. Γιατί όλο αυτό ακόμα κρατιέται χαμηλά και πιλότη και πιλότη με απίστευτη ναι, το, δίκαιυση να ξέρουν τι βλέπουν ακριβώς βέβαια. Δηλαδή, ένα πιλότο ξέρει ακριβώ τι βλέπει. Ναι. Είναι εκπαιδευμένο. αν δεν ήξερε, να Ειδικά τη πολεμική αεροπορία. Είναι εκπαιδευμένο να ξέρει τι Και να χαρίσουμε αυτή την εκπομπή στον Εδουάρδο, ο οποίο δοκιμάζεται αυτή τη στιγμή, από το Περού, ο οποίο, ο φίλο μα, ο πιλότο, ο οποίο, ε, μα έχει πει, μα έχει δείξει και μα έχει πει πολλά πράγματα. Και ο οποίο δοκιμάζεται με ένα θέμα υγεία. Του ευχόμαστε περαστικά. Ελπίζω να μα ακούει τώρα από εκεί που είναι. Λοιπόν, ε, γιατί πιστεύει ότι, Κρατιέται σε χαμηλή πτήση το θέμα. Θεωρώ ότι είναι στη μέση όχι μόνο οι θρησκείε, αλλά και ο έλεγχο. Τι θα πάθει η θρησκεία, άμα πούμε ότι υπάρχει κι αλλού ζωή, εξωγήινη ζωή. Δηλαδή, ποιος, δηλαδή καταρχήν, ποιο είναι τόσο ανόητο να πιστεύει ότι η ζωή έχει εγκλωβιστεί από όλο το σύμπαν μόνο σε αυτό το μικρό πλανήτη που λέγεται γη. Ναι. Ποιο είναι αυτό ο χαζό που το πιστεύει αυτό το πράγμα. Πριν 500 χρόνια, αυτό λέγανε. Ότι ήμασταν το κέντρο του σύμπαντο. Είμαστε mm. μόνο εμεί. Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Σε εισαγωγικά σήμερα δεν υπάρχει. Αυτό κάποιος αφήνανε κάποιος να, να γίνει. σήμερα. Το ξέρω ακόμα σήμερα και στου κόλπου τη Εκκλησία και του Βατικανό και το. και, στε... και σε άλλε θρησκείε. Αρχίζουν σιγά σιγά να κάνουν προεκτάσει σε αυτό που διδάσκουν από την αλήθεια. Αλλά θέλουν. να κάνουν ανοίγματα. Ανοίγματα, αλλά θέλουν να είναι μέσα στα πλαίσια του. Μάλιστα. Αυτά τα ανοίγματα. Δηλαδή θρησκευτικοί είναι οι λόγοι. Όχι μόνο. Α. Μπορεί να είναι και πολιτική η λόγη. Mm -hmm. Γιατί αν μάθουμε ότι υπάρχει κάτι παραπέρα, ε, αν ανοίξουμε ακόμα και τον εγκέφαλό μας σε γνώσεις οι οποίες δεν πρέπει, ίσως αρχίζουμε να αναρωτιόμαστε και για πολλά άλλα πράγματα. Δηλαδή μας ξυπνάει από την καθημερινότητα που ζούμε αυτό που λέμε σπίτι, δουλειά, καφεδάκι το απόγευμα, ύπνο, σπίτι, δουλειά, τηλεόραση, καφεδάκι το απόγευμα, ύπνο, σπίτι, δουλειά, ναι. καφεδάκι, Λεωρά ύπνο. Μήπω είναι. μια καθημερινότητα και... που βολεύει κάποιου άλλου. Όμω είναι και οικονομική η λογή. Γιατί το λες αυτό. Γιατί το λέω αυτό, Γιατί μπορεί να υπάρχει μια διαδραστική σχέση με. εντό εισαγωγικών εμπόριο ή ανταλλαγή προϊόντων που δεν υπάρχουν αλλού και υπάρχουν εδώ, ή και να φέρνεις υλικό που δεν υπάρχει στη γη και υπάρχει αλλού. Μου και... μιλά. Σαφέστατα. Σαφέστατα. Και Για... σαφέστατα δεν γινόταν. <laughs> Σαφεστότατα. Για επικοινωνία που παραμένει κρυφή. Ακριβώ. Και πρώτος Με, με, με συμφωνίε. Ναι. Πρώτο. Με συμφωνητικό. Αυτό το είχε θέσει σαν ερώτημα ο Νίκολα Φέρμε. <laughs> στα παράδοξα του φέρμη, που τα έχουμε λίγο γυρίσει. Τρελό ήταν αυτό. Ο Φέρμι ήταν ένα από του 10 πιο έξυπνου ανθρώπου που γέννησε ποτέ ο πλανήτη. Ρητορικό. Ναι, το ξέρω. Ήταν ένα τρελάρα, δηλαδή. που οποίο είχε τραπετεύσει από, τους... από ένα τρελάδικο και και έλεγε ότι ήθελε. Ένα από του πιο σεβαστού επιστήμονε που έχουν περάσει ποτέ από τον το πλανήτη, την... τη το πλανήτη Γη, να το πούμε έτσι. Και κάποιες, ε, πώς να το πω, κάποια πράγματα που είπε, πολύ θελήσαν να τα παρεμπινεύσουν. Και να τα διαστρεβλώσουν. Ναι. Να τα διαστρεβλώσουν λίγο, όπως και στον Καρλ Σάγκαν. Γιατί όμως είπα το Φέρμι. Γιατί ο Φέρμι είχε πει, είχε μιλήσει, εκτό για το φαινόμενο του ζωολογικού κήπου, να το πω έτσι σε εισαγωγικά, ή μάλλον να το αναλύσω, γιατί πολλοί μπορεί να μην το ξέρουν, ε, ότι ε, απλά μας παρακολουθούν κάποια όντα, δεν έχουν να κάνουν δηλαδή και θέλουν να κάνουν. Μπανιστήρι, μπανιστήρι στη γη. Βλέπουν πώ λειτουργεί ο πολιτισμό μα mm -hmm. κτλ. Είχε πει ότι ακόμα και οι κυβερνήσει μπορεί να κρύβουν κάποια άμεση επαφή. Mm -hmm. Ο Φέρμη το είχε πει. Mm -hmm. Τώρα δεν βγαίνει προ τα έξω. Εκείνη το θέμα. Να ζητήσω μια προσωπική σου εκτίμηση. Ναι. Ρωτώ. Ευθέω. Από αυτά που έχει δει, που έχει αντιληφθεί, που έχει δει μια τεχνολογία να αλλάζει ραγδαία μέσα σε λίγα χρόνια. Ναι, ναι, ναι. Μα είσαι ξαφνικά, σημαντικό. Λίγα Ειδικά χρόνια. εγώ που είμαι και ηλεκτρονικό εγκαταστάσεων και αυτοματισμού. Ένα από, όλοι, να πω, έτσι. ένα από τα πράγματα που έχω σπουδάσει είναι ηλεκτρονικό εγκαταστάσεων και αυτοματισμού. Δηλαδή το τρατζίιστορ, πώ δημιουργήθηκε. Είναι ερωτηματικό. Είναι ένα ερωτηματικό. Όχι Πώ φτάσαμε από το τρατζίιστορ στι ολοκληρωμένε πύλε οι οποίε αυτή τη στιγμή βρίσκονται μέσα στο κινητό μα. Mm. Δεν μιλάω για αυτή την οδό. Ακόμα την πιο πριν. Μιλάω την πιο πριν. Mm -hmm. Πώ έγινε το τρατζίστρο. Αυτό το τρατζίστρο που τη το δεκαετία του 60 έμπαινε μέσα, σαν μοναδικό αντικείμενο, μέσα στα ραδιόφωνα και δημιουργούσε την επικοινωνία μεταξύ μα μέσα από τι κεραίε των βραχαίων, των μεσαίων αργότερα, των FM αργότερα. Mm -hmm. Μιλάμε για το πρωταρχικό τρατζίστρο. Mm -hmm. Και όχι για τι πύλε. Μην πω σε λεπτομέρειε. Δεν χρειάζεται, ναι. πάντω όσοι και, κατάλαβα, Και βλέπει, γιατί ναι. ό, όλα είναι χτισμένα, όλη αυτή η τεχνολογία που έχουμε σήμερα είναι χτισμένη πάνω σε αυτό το τρατζίστρο. Mm. Ουσιαστικά. Άμα την ψάξει. Και στι οθόνε υγρό κρυστάλλων αργότερα μπήκαν και κάποιε άλλε τεχνολογίε που βοήθησαν, οι οποίε αν ψάξει την εκκίνησή του, δεν υπάρχει κάτι το αντίστοιχο. Υπάρχει και. Εγώ α πούμε, την εκκίνηση του τρατζίστρο, μπορώ να σε οδηγήσω σε μία πτώση περίεργου αντικειμένου κάπου εκεί στα βουνά της Πολωνίας, στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Που ανακτήθηκε ένα αντικείμενο, το χώσαν μέσα σε κάτι βάσεις που είχαν εκεί κάτι στα βουνά, το ψάχνισαν, ξυψή... μετά αυτούς τους επιστήμονες, τα λέω μέσα σ' άκρες, ναι, ναι. τους πήραν μετά τον πολίξη του πολέμου, γιατί κάποιοι πήραν μόνο τα αντικείμενα, κάποιοι θέλανε να πάρουν και τους επιστήμονες, τους πήγαν στην Αμερική, του τους κάναν και διευθυντέ ε, τη NASA. Εκείνου του κακού επιστήμονε. Κάποιοι δικάστηκαν και κάποιοι τη γλίτωσαν. Έτσι, μπράβο. Ναι. Όσοι θέλαν να μεταφέρουν τεχνολογία. Όπω το λέγει ο Μακριγιάννη, τον Κυριάννη δεν το θέλουν, τα καλά του όμω τα θέλουν. Εννοείται. Το έναν μάλιστα τον κάναμε και διευθυντή τη NASA. Μέγα διευθυντή. Και αν και ταινίε και τέτοια πράγματα. Να τον ξεπλύνουν και όλα αυτά τα πράγματα. Καλό παιδί. Πώ να το πω, δημιουργό πυραυλική τεχνολογία. Μόνο πυραυλική τεχνολογία. Η οποία δεν ήταν προφανώ δική του. Όλα ξεκινάνε από εκείνη την ανάκτηση πτώση. για μένα, ε, την πτώση και την ανάκτηση εκείνου του παράξενου αντικειμένου στην Πολωνία το 1938 συγκεκριμένα. Και όχι από το Ρόζουελ που λένε πολλοί που ναι. ασχολούνται με αυτά τα θέματα. Επειδή θα μας το ρωτάνε συνέχεια μια φράση για το Ρόζουελ Το Ρόζουελ εγώ πιστεύω ήταν, ήταν ένα πείραμα ενό δίσκου από αυτούς που μεταφέρθηκαν από τη ναζιστική Γερμανία στην Αμερική και προσπαθούσαν να τον κάνουν ξανά να λειτουργήσει. Μάλιστα. Όλα. Εγώ εκεί καταλήγω. Το δεν τα Το κλείνουμε αυτό γιατί είναι ένα ολόκληρο. Ναι, το κλείνουμε αυτό γιατί ναι. κατάλαβα. Σαφέστατο το να το, το κλείνουμε ναι. αυτό γιατί είναι ένα ναι. ολόκληρο κεφάλαιο το ρόσβελ. Ε, και διαστρεβλωμένο και αυτό, και λιδωρημένο ναι, και αυτό. Ναι, υπάρχουν πολλέ. Δηλαδή, μόλι πάει να βγει κάτι, πέφτουν αμέσω 45 σενάριογράφοι και 65 σκηνοθέτε να το κάνουν το πράγμα γελίο. Έτσι, έτσι. έτσι. Δεν καταλαβαίνουν όμω ότι σε αυτή αυτήν του η προσπάθεια είναι εμφανέστατη και είναι, και είναι αστεία γελία. Το κακό έτσι. είναι ότι ένα το καταλαβαίνει και 100.000 όχι. Oh. Γι' αυτό και το έτσι. κάνουν. Γι' αυτό και το κάνουν. Είπε τη μεγάλη λέξη Βατικανό. Τι ρόλο παίζει το Βατικανό σε αυτήν την ιστορία. Το Βατικανό ήταν οι πρώτοι που είχαν αστεροσκοπία πάνω σε αυτό τον πλανήτη. Που ήταν δηλαδή, πρώτη... χρόνια. Ναι, Εγώ μιλάω τώρα για το παπικό κράτο. Ναι, ναι, ναι. Γιατί όλα από εκεί ξεκινάνε. Το Βατικανό δεν φυτρώσκεται σήμερα. Για αυτό σου η απόκρυψη ξεκινάει, εγώ θεωρώ, δηλαδή τώρα με βάζει να σου. να σου. πώ να το πω. να σου μαρτυράω. Αυτά που θέλω να γράψω τρίτο βιβλίο. Τρίτο βιβλίο. Γι' αυτό είσαι εδώ. <laughs> θα γράψω <laughs> όμω μέσα πρώτη φορά, τα είπα στην εκπομπή έτσι, του αρχαίου πολίτη του Γιώργου Λεκάκη. Έτσι να ναι. πετάξω έτσι, ένα γενικό, ένα γενικό θα πετάξω, γιατί μεγάλη κουβέντα μπορούμε να τη συζητάμε, μια ολόκληρη εκπομπή μόνο για το Βατικανό. Ε, το Παπικό Κράτο, για μένα, είναι αυτό και πριν το Παπικό Κράτο, ε, όλοι αυτοί εκεί πέρα, οι. Η... Του λένε κάπω αλλιώ, δεν θέλω να το αναφέρω, ε, για το ραδιόφωνο πιο πολύ. Ε, λοιπόν, ε, Πιστεύω ότι το Βατικανό κάτω από το Βατικανό, ουσιαστικά σήμερα δεν είναι μόνο ο, ο Άγιος Πέτρος και ο τάφος του Άγιου Πέτρου, αλλά είναι και όλη η βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας. Και όχι μόνο. Και όχι μόνο. Και πιστεύω ότι για να μπορέσουν να φτιάξουν πρώτοι αυτοί αστεροσκοπείο, ενώ διαδίδανε ότι γίνει επίπεδη, ε, κάτι θέλανε να κρύψουν. Και καίγανε όποιους λέγανε τα από Ναι, και οι άλλοι καίγονταν. Ναι. Ά <laughs> Ναι, είναι πολλά, είναι πολλά στο Βατικανό, τα οποία αν κάτσεις και τα μελετήσεις, ακόμα και με το χώρο, αν πας στο χώρο που έχω πάει στη, στην Ιταλία ε, και δεις ακόμα και τα γάλματα, δεις τις κατακόμβες, δεις ε, τις ονομασίες, ε, δεις ακόμα και εκείνη την περίεργη σφαίρα που έχουν σε μία από τις πλατείες μέσα στο Βατικανό, ε, από τη θρησκεία. Δεν, εγώ δεν βρήκα θρησκεία μέσα στο Βατικανό, είναι άσχημο να το λέω, αλλά κι όμως δεν είδα θρησκεία. Από το εμπορικό παιχνίδι που γίνεται εκεί μέσα, έψαξα να βρω θρησκευτικά σύμβολα, όπω έχει και η Ορθόδοξη Εκκλησία, και δεν βρήκα. Mm. Προσωπικά. Μάλιστα. Mm. Βρήκα ωραία. κάποια άλλα, δηλαδή βρήκα θέματα τα οποία θέλουν πολύ κουβέντα. Ακόμα και για εκείνο το ναό, τον κλειστό που κάνουν τι ε, ε, τις μαζόξει. Τι μαζόξει Και λοιπά, Ναι, και, και τι χειροτονίσει, ε, αν το κοιτάξει από την είσοδο, είναι όντω εκείνη η μορφή φιδιού που λένε. Mm -hmm. Δηλαδή βλέπει ότι κάτι άλλο κρύβεται από πίσω. Και ίσως κρύβεται αυτό που, θες να ο... που, που είπες πριν. Ίσως είναι οι πρώτοι που γνωρίζουν για την πρώτη επαφή. Να σε πάω και λίγο παραπέρα. Για την πρώτη επαφή ίσως ξεκίνησε από εκεί. Αν από οι ε... άρεκτες θέσεις της αμερικανικής κυβέρνησης με την εκκλησία του καθολικισμού να το πω έτσι δεν είναι τυχαίες δεν ξεκίνησαν όλα στην Αμερική. Δηλαδή η πρώτη επαφή yeah. δεν έγινε yeah. στην Αμερική. Γι' αυτό σε πάω πιο πίσω, το yeah, ναι. Βατικανό. Η πρώτη επαφή πρέπει να γίνει στο Βατικανό. Mm -hmm. Δεν είναι τυχαία <laughs> τα αστεροσκοπία, δεν είναι τυχαία. <laughs> η Οβελίσκη, δεν είναι τυχαία. <laughs> η Βελίσκη, Βελίσκη, η Βελίσκη. δεν τυχαίε οι μορφέ φιδιών μέσα εκεί. <laughs> Μάλιστα. Να σου πω κάτι. Ε, να πούμε ότι υπάρχει διαβάθμιση ακόμα και στην, ε, όχι στην ενημέρωση, στην ενημέρωση υπάρχει ούτω ή άλλω, λογοκρισία <χ> και σίγουρα. έτσι. Γι' αυτό θα λέω ε, όσο μπορώ πιο. Και... Όχι, εμεί δεν έχουμε τίποτα από όλα αυτά, ναι. λέω γενικώ. Άλλο θέλω να πω. Το, το έχω υποστεί δηλαδή, γι' αυτό σου λέω, αλλά εδώ ευτυχώ όχι, αλλά αλλού. Ε, υπάρχει διαβάθμιση ακόμη και στι θεάσει σε σχέση με τι προσγειώσει και τι επαφέ. Υπάρχει. Α τύπο, ο Β τύπο και ο τρίτο τύπο. Ναι, εντάξει, αυτό γίνεται για μια κατηγοριοποίηση πιο πολύ. Και πρέπει να γίνεται. Και πρέπει να γίνεται για το σημαντικότερο και το λιγότερο σημαντικότερο. Ωραία. Το σημαντικότερο είναι. Το σημαντικότερο είναι, το σημαντικότερο είναι οι επαφέ πέμπτου τύπου. Όχι τετάρτου. Οι επαφέ πέμπτου τύπου. Μετά είναι τετάρτου, τρίτου, Όπου... δεύτερου και πάνω. Τι ανταλλαγή υπάρχει. Ε, Σε επαφέ πέμπτου τύπου υπάρχει και πνευματικέ ε, προεκτάσει. Και μετά την επαφή. Δηλαδή συνεχίζει υπάρχει, η επαφή και μετά υπάρχει... την... Υπάρχει επικοινωνία. Είναι ένας άνθρωπος στην Αμερική ο οποίος παρακολουθώ τελευταία γιατί προσπαθώ όταν άνοιξε αυτή την ιστοσελίδα σου κάνω μια παρένθεση τώρα για να καταλάβει και ο κόσμος πώς το βλέπω. Εγώ θέλω να το βλέπω όλο σφαιρικά. Όταν, όταν παρακολουθείς ένα θέμα όπως τα UFO δεν πρέπει να κατηγοριοποιείς. Πρέπει να το παρακολουθείς σφαιρικά. Πρέπει να παρακολουθεί. Και να καταγράφει πράγματα που σε ενδιαφέρουν, πράγματα που πιστεύει και πράγματα που δεν πιστεύει. Πρέπει να είναι όλα εκεί. Για να μπορεί ο άλλο να βγάλει το συμπέρασμα που θέλει. Ναι, να μην και όχι το συμπέρασμα φίλτρο, που θέλει. Να ναι, δεν ναι. θέλω δηλαδή όταν ο άλλο μπαίνει στην ιστοσελίδα μου να βγάζει το συμπέρασμα που θέλω εγώ, αλλά το συμπέρασμα που θέλει αυτό. Και θέλω να είναι όλα εκεί μέσα. Το ίδιο κάνω και εγώ στου αρχαίου πολιτισμού. Ε, Υπάρχουν και απόψει, θέσει ναι. που το λένε κάποιοι που είναι η άποψή του, ρε παιδί, Αυτό. Αλλά άμα ψάξει κάτι θα τι βρει όλε. Οπότε βγάλει συμπέρασμα εσύ. Αυτό. Και θέλω να το κάνω αυτό. Πιο πολύ γιατί είναι κάποια πράγματα τα οποία είναι αυτό που είπε πριν με τη διαβάθμιση. Δηλαδή πρέπει να ξεκινάμε από τα απλά. Δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει ασχοληθεί με τα UFO. Αν αρχίσω εγώ του λέω για επαφές, για μυστικές κυβερνήσεις, για το ένα για το άλλο, θα τρομάξει. Και θα να φύγει. Και τον έχασε και από πελάτη που λέει. Αυτό. Θα τον τρομάξει. Θα τον κάνει εχθρό θα πρέπει να υπάρχει λοιπόν θα σε πείσουν, μια διαβάθμιση. Και... θα αρχίσει να αρχίσει. Μπράβο, υπάρχει προς μια διαβάθμιση στην ενημέρωση. Προς. Αυτό έχω προσπαθήσει και έχω κάνει μέσα στην ιστοσελίδα. Αν μπει στην ιστοσελίδα, είναι ένα πολύ διαδραστικό. Δεν ξέρω αν έχει μπει. Έχω το. μπει. Έχεις μπει. Είναι πολύ διαδραστικό. Με τα podcast του, με τα βίντεο του, με τα απλά Είχαμε κάνει και στο GRT μάλιστα ένα κεφάλαιο μέσα στο GRT για του πιο αρχάριου. Δηλαδή να μπαίνουν και να βλέπουν τι γενικέ έννοιε για να καταλαβαίνουν τι συμβαίνει. Δηλαδή, ε... να δεις πρώτα την πρώτη επαφή για να σε καταλήξω στην ερώτηση. Δηλαδή, που είναι μια απλή θέαση. Μετά να δεις τη δεύτερη επαφή που είναι μια απλή θέαση η οποία μπορείς να την πει, μπορείς να τη θυμάσαι και μπορείς να τη βγάλεις και μια φωτογραφία και να τη δώσεις. Οι φωτογραφίες και τα βίντεο είναι οι θεάσει δεύτερου τύπου. Μετά είναι οι τρίτου τύπου. Αυτές που έχουν μακρινές επαφές με αντικείμενα όντω αγνώστου ταυτότητα ή ακόμα και με όντα. Υπάρχουν αυτέ του τέταρτου τύπου, οι οποίε είναι επικοινωνία με αυτά τα όντα. Προσγειώσει και επικοινωνία, ναι. Επικοινωνία, δηλαδή το είδα, μου είπε λέξη. Ναι, ναι. Όχι πολλά πράγματα. Και είναι και αυτέ του πέμπτου τύπου, που η επικοινωνία μπορεί να κρατήσει και μετά την επαφή. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Με δύο τρόπου. Ο πρώτος, υπάρχει κάποιο στην Αμερική. Ο πρώτο τρόπο είναι ο κακό, ο οποίο είναι ο τρόπο με τι απαγωγέ που δεν το θεωρούμε πέμπτου τύπου. Εμεί τι λέμε, εμείς τις λέμε απαγωγέ. Υπάρχουν. Είναι ένα αμφιλεγόμενο κομμάτι οι Κάποιοι λένε ότι γίνονται από εξωγήινα όντα. Κάποιοι λένε ότι γίνονται από τι μυστικέ υπηρεσίε. Για να κάνουν κάποια πειράματα σε κάποιε νέε τεχνολογίε που έχουν στα χέρια του. Ε, υπάρχει και η καλή επαφή. Δηλαδή υπάρχει αυτό που λέμε η στενή επαφή πέμπτου τύπου, όπω είπε ο Ρίτσαρτ Γκύρ στην Αμερική. Ο και... Όχι, uh, Richard Gill, είπα, ah. uh, Greer, συγγνώμη. Greer. Ο Γκρίρ, Ο Greer. Richard, το λένε, δεν θυμάμαι το όνομα αυτή τη στιγμή. Ο οποίο Greer είχε πει ότι αυτέ οι επαφέ παραμένουν και μετά την, την άμεση επαφή. Mm -hmm. Δηλαδή παραμένουν, ε, έχει νοητική επικοινωνία με αυτά τα όντα. Mm -hmm. Εδώ στην Ελλάδα δεν έχουμε τέτοιο περιστατικό. Προσωπικά, εγώ δεν έχω βρει ναι, άνθρωπο. Μα είναι και λογικό αυτό και με την κβαντική εξηγείται και με, είναι και πάρα με... πολύ πιθανότητε εξε... εξηγείται. Να υπάρχει τέτοια επαφή. Όταν, ναι. όταν ένα ανώτερο εγκέφαλο θέλει να σου μιλήσει και να σου περνάει φράσει yeah. και να σου περνάει και μηνύματα στον δικό σου εγκέφαλο που είναι κατώτερο, τον εκπαιδεύει να ανοίξει yeah. την yeah. Ναι, από, από uh, δέκτη τον εκπαιδεύει να ανοίξει και να και του περνάει τη συχνότητα μέσα και τελειώνει η υπόθεση. Και... και αυτό δεν έχει η απόσταση. Και όποιο σου πει την αυτά που λε όταν τα λε αυτά τα πράγματα, Εμένα. να του το, το πει και πιο απλά μετά. Mm. Αν ήμασταν 100 χρόνια πριν και σου έδειχνα το κινητό μου, μπορεί να με καίγες. Ναι. <laughs> στην πειρά. Στην πειρά. Ναι. <laughs> δεν θα πείστε, αν έλεγε σε έναν άνθρωπο, αν σε έναν άνθρωπο 100 χρόνια πριν, έχω ένα κουτάκι στην τσέπη μου, το οποίο μπορώ να βλέπω αυτή τη στιγμή τι γίνεται στην Κίνα, δεν δε θα σε πίστευε καν. Θα σου λέει τι είναι αυτά που μου λες και αυτό το κουτάκι υπάρχει. Ναι. Γιατί να μην υπάρχει λοιπόν και αυτή η επαφή και γιατί να μην υπάρχει και αυτή η τεχνολογία που μειώνει τι αποστάσει. Είναι και άλλα που μπορώ να σου πω εγώ σήμερα. Όταν διατείνονται οι επιστήμονε ότι δια τη χειραψία, μία απλή χειραψία να κάνουμε mm. εμεί οι δυο μα, έχω πάρει από πάνω σου όποια πληροφορία θέλω, μπορώ να την έχω την πληροφορία αυτή και μετά να τη διαχειριστώ με ένα λογισμικό, είναι το ίδιο πράγμα. Έτσι. Εννοείται. Λοιπόν. Ε, ε, μπορούμε να, να το κάνουμε λίγο πιο πιστευτό στον κόσμο αυτό που είπε και με αυτού του ανιχνευτέ ψεύδου. Ναι. Που είναι πολύ πρωτόγονη μπροστά σε αυτό που είπε, mm -hmm. όμω είναι μια αρχή υπαρκτή. Ε, Μ' αρέσει λέω... να ενώνω όλα αυτά τα απίστευτα που για μας δεν είναι απίστευτα, <χει> αλλά για κάποιου είναι, <χει> να τα ενώνω με τη λογική του. Mm -hmm. για να τους τα φέρνω πιο κοντά γι' αυτό σου φέρα αυτό το παράδειγμα Ωραία. δηλαδή όταν θα άνθρωπος... το έλεγα σε έναν άνθρωπο θα το έλεγα και με το κινητό στη τσέπη όπως το είπα πριν θα το έλεγα και με το, και αυτός το παράδειγμα και ο, ο άνθρωπος πριν. στην Αμερική πως συνεχίζει και έχει επαφή τι, 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 με τι τρόπο αυτός ο άνθρωπος στην Αμερική λέει ότι έχει επαφές νοητικά πια ναι, μιλάει πληκτικά. μέσα στο μυαλό του με όντα τα οποία μπορεί να, να βρίσκονται και χιλιάδε. εκατομμύρια δισεκατομμύρια χιλιάδε χιλιόμετρα μακριά. Έχει ελεγχθεί αυτό ο άνθρωπο. Δηλαδή, έχει πιστοποιηθεί ότι λέει κάποια Σύμφωνα πράγματα. Σύμφωνα με την υπάρχουσα κοινωνία και τι θέσει τη υπάρχουσα κοινωνία, όχι. όχι. Από κάποιου ανθρώπου όμω που είναι αυτοί που ξεφεύγουν λίγο παραπέρα, έχει πιστοποιηθεί. Mm. Αυτό είναι και το πρόβλημα. Σε όλε αυτέ τι περιπτώσει. Ότι ενώ όλοι, και αυτό είναι που εμένα με προβληματίζει πάρα πολύ, Υπάρχουν πάρα πολλοί που λένε: Έχω επαφή, έχω κάνει, έχω κάνει. Ωραία, δείχνει το, πέδειξε το. Φέρνει τον μπροστά να μιλήσει. Ναι, ε, Ακόμα τον... και αν νομίσουν όλοι ότι είναι ηθοποιό. Θα, θα σου πω βέβαια ότι υπάρχουν ε, ανοιχτά μυαλά στα πανεπιστήμια μα που έχουν φέρει τέτοιου ανθρώπου εντό yeah. πανεπιστημίου για να του μετρήσουν και για να δουν αν το πείραμα yeah. ή αυτό που λένε yeah. μπορεί να γίνει εντό ελεγχόμενου χώρου ούτω ώστε να αποδειχτεί γιατί έτσι δουλεύει η επιστήμη. Έτσι αν αυτό που. Yeah. Λε ότι κάνει, μπορεί να το κάνει παντού. Και σωστό, εδώ, σωστό, να... ναι, ναι, ναι. Αν το κάνει. Σπίτι σου. Σπίτι σου, ναι. Το κάνεις και το σου, ναι. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, υπάρχουν τέτοιοι επιστήμονε που έχουν κάνει τέτοια πειράματα. Από αλλά... τη CIA. Και πανεπιστημιακά άλλο. Και πανεπιστημιακά, και πανεπιστημιακά ναι. Πανεπιστημιακή. Ε, οπότε, αλλά εκεί τελειώνει, μέχρι εκεί. Μέχρι εκεί τελειώνει το πράγμα. Το δεύτερο κομμάτι είναι να ξέρεις πώ θα το διοχετεύσει αυτή την πληροφορία και αυτή την αλήθεια στο, στο μηντιακό χώρο. Και πιστεύω ότι γι' αυτό το φοβούνται πάρα πολύ το διαδίκτυο τελευταία, γιατί ίσως κάποια στιγμή μπορούν να το διοικητεύσουν, να ξεφύγει από τον έλεγχο. Βγήκανε κάποια πραγματάκια ψηλό, θα ανοίξει τώρα η Νάσα, θα τα ανοίξει τώρα η Αμερική, η Χίλαρη μας είπε ότι βγάλτε με και θα σας πω τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί να τη βγάλουμε για να μας πει τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί δεν μας τα λέει από τώρα, δεν κατάλαβα. Έτσι δεν είπε. <Σεύτερο> ναι, δεν είναι προγραμματικέ τη δηλώσει. με για να σα πω. Αυτό Καλά, είναι κάποια πράγματα γίνονται για ψηφοθυρία καθαρά. Δηλαδή, έτσι, ε? αν στην Αμερική, να το πω έτσι, πολύ πεζά, του άρεσε όλου να τρώνε αρνή και έβγαλε φωτογραφία σε ένα μαντρί, θα την ψηφίσαν όλοι. <χ> <χ> ναι. Πάντω υπόθηκε. Ναι. Υπόθηκε αυτό. Άλλα, ε, άλλα τα λένε γιατί τα πιστεύουν και άλλα τα λένε καθαρά για να προσελκύουν νέου ψηφοφόρου. Ε, λοιπόν και κάτι ακόμα για να το κλείσουμε αυτό το θέμα από εκεί πέρα. Εδώ στην Ελλάδα, τι περιστατικά έχουμε καταγεγραμμένα τα οποία θεωρούνται σοβαρά. Εδώ έχουμε περιστατικά μέχρι τετάρτου τύπου. Έχουμε απαγωγές, παλαιότερες και τελευταία είναι Υπάρχει ένα φόβο γενικά να βγουν κάποια περιστατικά προ τα έξω. Δηλαδή, έχω και εγώ πολλά περιστατικά τα οποία θέλουν μια ιδιω... ζητάνε μια ιδιωτικότητα. Και δεν θέλουν να βγαίνουν μπροστά έξω. Υπάρχουν και όλα αυτά τα περιστατικά, τα παλαιότερα, όπω αυτό με τον κύριο Ποδότα ή τη γυναίκα του Έλληνα βουλευτή, που δεν έχει διαρρεύσει το όνομα, η οποία έχει μια στενή επαφή τρίτου τύπου και ίσω και απαγωγή. Επιλεκτικά, μπορεί να του πει, αν έχει επαφή, ποιου θέλουμε να απαγάγουν από την ελληνική κοινωνία. Άμα Εδώ, είχα... Να έρθουμε μια επαφή. Έχει κάποια... κάποιο κονέ. Άμα είχα κονέ, να, να ξέρει. πάτε σε ένα συγκεκριμένο μέρο και να του πάρετε όσοι είναι εκεί πέρα. Αυτό του πάρετε. Όσου δείτε εκεί πέρα μέσα, του πάρετε. Μπορούμε θα το λείπαν αυτοί που σκέφτεσαι, άμα μπορούσαν ναι, να, το ίδιους, να το μπορούμε να <laughs> το κάνουμε αυτό. Γιατί σκεφτόμαστε του ίδιου. Δεν, δεν, το κονέ, δεν το έχουμε. Άμα <laughs> το είχαμε, θα λείπαν ήδη. να πάμε Πάμε παρακάτω. Γιατί το χιούμορ είναι ίδιον του Έλληνο. Έχουμε όμω και περιστατικά με προσγειώσει και συντριβέ. Έχουμε, ναι, έχουμε το πιο περιστατικό στην Αταλάντη στις... που η έρευνα δεν σταματάει στην Αταλάντη. Έχουμε ακόμα και τώρα πολλά περίεργα εκεί πέρα. Έχουμε ηλεκτρομαγνητικά πεδία φύσικα, έχουμε νατοικές βάσεις δίπλα φύσικες. Έχουμε κάποια αντικείμενα που φύγανε, λένε, προς την άσα και δεν γυρίσαν ποτέ πίσω αν ήταν, όπως είπανε, αδιάφορα. Γιατί δεν τα γυρίσαν πίσω, λοιπόν, στους κατόχους. Ενώ τα ζητήσανε. Είχαμε περιστατικά με απλές θεάσεις, οι οποίες βγήκαν κάποιες φωτογραφίες και σε κάποιες φω... Μάλιστα, μία από αυτές τις θεάσεις ήταν στην Κρήτη και ήταν πάρα πολύ πρόσφατη. Εδώ η Κρήτη είναι μεγάλο κεφάλαιο και θα πάμε τώρα σε αυτό. Α, να πάμε λοιπόν με αυτή τη θέαση, την οποία την έχω σημειώσει να σας την πω, γιατί δεν θυμάμαι ακριβώς την ημερομηνία. Και ήταν 19-8 του 2012, σχετικά πρόσφατη λέμε, που ήταν ένα ζευγάρι γερμανών τουριστών οι οποίοι πηγαίναν προς τον πάλο και κατά την πορεία τραβάγανε κάτι κρικρή που ήταν στον δρόμο. Τα βαρχίζαν και τα φωτογραφίζαν. Όταν πήγαν σπίτι τους λοιπόν και εμφανίσαν αυτές τις φωτογραφίες και κατεβάσει και το τζάμι η κυρία για να τραβήξει τα κρικρή φαίνονται όλα στη φωτογραφία Φαίνεται και το τζάμι και ο καθρέφτης και το πρόσωπό της που τραβάει τα κρυχτή. Στο βάθος του ουρανού φαινόταν ένα πολύ περίεργο αντικείμενο. Και όταν λοιπόν έγινε η ανάλυση και η μεγένθηση του τι βλέπαμε, βλέπαμε ένα παράξενο σκάφος με τον επιβάτη του. Φαινότανε ο επιβάτης. Προσγειωμένο. Όχι, στον αέρα. Στον αέρα. Στον αέρα. Είχε βγει, χαιρετούσε. Δεν, ήτανε μέσα, απλά υπήρχε μια διαφάνεια σε αυτό το αντικείμενο, στο σημείο που υπήρχε ο πιλότος. Αν Πρέπει να σου πω βέβαια ότι εκείνη η Χερσόνησος, ναι. από το σημείο της Κισάμου και κάτω, mm. δεν έχει τίποτα. Όταν έχει. λέμε δεν έχει τίποτα. Τίποτα. Και η αρχαία πόλη, εκεί ήταν η, καταρχήν η θεά δίκτυνα που λατρευόταν και υπάρχει το ιερό της και η αρχαία πόλη είναι καταστραμμένη πια και λοιπά και πας με πόδια μέχρι να φτάσεις κάτω. Δεν υπάρχει ναι. δρόμος, δεν, δεν, δεν υπάρχει, υπάρχει, δεν δρόμος, ναι, λοιπόν, δεν υπάρχει λοιπόν, τίποτα. Ο δρόμος ναι. είναι κακά του μαυρά χάλια, δεν φτιάχνεται ποτέ και είναι σαν ένα, ένα, ένας χώρος εδώ μην αγγίζεται. Εδώ είναι και ένα υπάρχουν ένα... πολλοί τέτοιοι χώροι στην Κρήτη. Πολλοί είναι. Και πολλέ χαράδρε στην Κρήτη που έχουν βρει περίεργα πράγματα εκτό από την πολύ διαφημισμένη χαράδρα στο και τζουτσουρο. διαδρομή, όχι στο Τζουτσουρό, στο, που, που την περπατά κιόλα, στο Σαμαριά. Στη Σαμαριά, ναι. Ε, καλά αυτό είναι. Στη Σαμαριά υπάρχουν και άλλε χαράδρε που δεν έχουν δώσει τη σημασία. 55 φαράγγια έχει μόνο ο νόμο Χανίων. Πού πα κατά κανέναν. στο νόμο Χανίων όταν είχα πάει, έβλεπα πολλέ χαράδρε οι οποίε δεν είχε πρόσβαση, ούτε να κατέβεις, είχαν κλείσει μέχρι και του δρόμου, δεν μπορούσε να κατέβει. Όλο περίεργο. Λοιπόν. Ε, λοιπόν Κρήτη. Κρήτη. Κρήτη έχει πάρα πολλά θέματα, πολλές εμφανίσεις άτια ε, και πολύ ωραία περιστατικά. Όπως? Ε, στην Κρήτη εγώ έχω καταγεγραμμένα 45 περιστατικά ανεξιχνίαστα στο συνολό τους και όταν λέω ανεξιχνίαστα εννοώ ότι δεν έχουν μια λογική απάντηση ή υπάρχουν πολλοί μάρτυρες που τα λένε διαφορετικοί γιατί όταν παρουσιάζουμε ένα περιστατικό δεν με πήρε ένα τηλέφωνο και μου είπε, Γεια σου, είδα κάτι στον ουρανό γράφτο. Πρέπει να υπάρχει ανταπόκριση από κάποιον άλλον, δηλαδή να το έχει δει και κάποιο άλλο. Δηλαδή να υπάρχει μια διασταύρωση, μια φωτογραφία, ένα βίντεο. Και τότε θα βγει στην επιφάνεια. Έτσι λοιπόν, διασταυρωμένα έχουμε 45 περιστατικά στο σύνολο. Διασταυρωμένα. Διασταυρωμένα. Διάστημα, χρονικό. Είναι από το 1950 έως σήμερα. Είναι περίπου ένα κάθε δύο χρόνια, ένα μισή-δύο χρόνια. Περίπου. Μεγάλη συχνότητα. Είναι μεγάλη συχνότητα, ναι, για, για διασταυρωμένα. Έχουμε πολύ, πολύ ανεξήγητο πάνω από την Ελλάδα. Όσο περίεργο και αν ακούγεται, δεν κοιτάμε ποτέ τον ουρανό. Αν το κοιτάγαμε, εγώ πιστεύω θα είχαμε και περισσότερα που θα μπορούσαμε να έχουμε δώσει... Αυτό το δεύτερο που θέλουμε, τη δεύτερη θέαση ή να έχουμε και μια φωτογραφία, ακόμα ένα βίντεο. Και να πάμε λίγο και παραπέρα. Γιατί δεν. Ναι. Ναι. Δηλαδή, εννοώ, θέλω να πω ότι μένουμε στην πρώτη θέαση και δεν ξέρουμε αν αυτή είναι πρώτο, πρώτο τύπου. είναι σίγουρα. Ναι. Πάμε, αν, αν υπάρχει δεύτερο, δεύτερο τρίτο, Αν υπάρχει τρίτο, τρίτο και, και, και να βγουν και αυτά παρά έξω. Γιατί αν υπήρχε μια, ε, ένα ενδιαφέρον και αν μπορούσαμε να τα διοχετεύσουμε αυτά στην καθημερινότητα την τηλεόραση, αυτά. Σαν είδηση. Σαν είδηση, στο ραδιόφωνο, θα ξεφυτρώναν κι άλλα να ποντάνε. Θα παίρναν θάρρο κι άλλοι, εννοεί. Αυτό. Και θα είχαμε Είναι πάρα πολλέ. Είναι σε όλε τι κακοποιήσει που βγήκε Η... μια, δύο, τρει, τέσσερι, πέντε. Όχι, κάπω έτσι. Οι γυναίκε και εννοεί. Εμφάνισαν... Και εκεί θα κρίναμε εμεί οι όποιοι ειδικοί εμφανίζονταν ξαφνικά, αν αυτά έπρεπε να συνεχίσουν να σταματήσουν. Άμαστε. Αν θα του βγάζαμε τρελού, ή αν θα του βγάζαμε λογικού. Mm -hmm. Λοιπόν. Είχαμε πολλέ θεάσει. Χανιά 26 έχω σημειώσει. Ρέθυμνο 6, νομό Ρεθύμνη. Ε, λασιθίου 7 και Ηρακλείου 6. Με περισσότερη συχνότητα στα χανιά που ανέφερε πριν. Γι' αυτό το λέω. Που μου είπε ότι στα χανιά έχει πολλέ περιοχέ οι οποίε δεν μπορεί να πα εύκολα. Λοιπόν, ε, πρώτη ήταν το 54 είχαμε. Η οποία έχει δημοσιευθεί και σε εφημερίδα και σε μια εφημερίδα ήδη λεγόταν και σε μια ελευθερία για κάποια άτια πάνω από, το, από την Νεάπολη Λασιθίου που είχαν δει κάτι περίεργα φώτα τότε το 54. Είχαμε το 50 το Τζούτσουρο, τις σπηλιές. Αυτό το περιστατικό που είχε συμβεί τότε. Περιστατικά. Τα περιστατικά, ναι, περιστατικά. τα βάζω σαν ένα περιστατικό. Ένα σύνολο περιστατικό. Δεν ήταν ένα να το πούμε. Με το βοσκό, τέλο πάντων, με τα αντικείμενα που βρεθήκαν μέσα στι σπηλιέ, πώ εξαφανιστήκαν, πού κατέληξε ο βοσκό και όλα αυτά. Λοιπόν. και άλλοι, άλλοι. Και άλλοι, και καταλήξε. άλλοι πολύ, ναι, εντάξει, το εντελώ γενικά. Λοιπόν, ε, είχαμε άλλο από την άνοιξη του 59, με αναγνώριση άτια από έναν αντισμήναρχο στη βάση τη Σούδα, ο οποίο είχε και μια τυχή συνέχεια στη ζωή του. Ε, τον άνθρωπο. Τερματίστηκε εντελώ ξαφνικά. Λοιπόν, είχαμε μετά το 75, ε, ένα άτια να φωτογραφίζεται πάνω από το βαρύ πετροχανίων Μάλιστα ήταν και η πρώτη φωτογραφία που τραβήθηκε ποτέ στην Κρήτη με αγνώση ταυτότητα σε πτάμενο αντικείμενο. Ο αρχαιότερος σωζόμενος μήλος των πλανήτη Γη ναι. που μπορεί να λειτουργήσει ακόμα. Εκεί. Και και αρχαία ιστορία. Απίστευτο μηνοϊκό κέντρο. Απίστευτο μηνοϊκό ιερό. Ήθελα να μιλήσουμε και για μηνοϊκό πολιτισμό. Α, τώρα. Ήθελα να τα πούμε και αυτά, δηλαδή. Χρειάζεται μια εκπομπή να την κάνουμε όλο Κρήτη, να ξέρει. Και μένει έτσι. Ναι, ναι. Λοιπόν, είχαμε 89 μετά μια δημοσίευση στον ελεύθερο τύπο για παρεμβολέ από UFO στα σέλια του Ρεθύμνου. Είχαμε το 2008, σε πάω πιο πρόσφατα. Να ψάξει ο κόσμο τι σημαίνει σελή. Πάμε παρακάτω. Ε, η πτάμενη δίσκη σε κατάσβεση πυρκαγιά, αυτό είχε, είχε εμφανιστεί και σε περιοδικό του χώρου του Ανεξηγήτου στα πλακιά Ρεθύμνου. Στο, όπου... στο, στον, στον πλακιά. Στον πλακιά, ναι. Το, ο... αρχαιότερο, το αρχαιότερο εργαλείο στην Κρήτη 800.000 χρόνων. Ο οποίο στο, 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 στον πλακιά όπου ο φωτογράφο που φωτογράφησε το ελικόπτερο την ώρα τη κατάσβεση ξαφνικά άρχισε να βλέπει να ξεπετάγονται μέσα από το δάσο κάτι περίεργα αντικείμενα προ τον ουρανό. Και τα έχουμε αυτέ τι φωτογραφίε. Και κανένα δεν έχει δώσει τη σημασία που θα έπρεπε. Είναι από τι ωραιότερε φωτογραφίε με άτια τη Ελλάδα. Πρέβελη λίγο παρακάτω, το μεγάλο φιλικό. Πρέβελη που έχω πάει κιόλα. Ναι, πολύ ωραίο. Έχω πάει, έχω γυρίσει όλη την Κρήτη. Και την έχει Και εκεί στο μπλακιά, η ανεξήγητη, από σεισμό έχει πέσει, παιδιά. Αυτό μην φοβάστε, γίνονται σεισμοί στην Κρήτη και πέφτουν τα. Είχαμε το 12. Το ζευγάρι γερμανών τουριστών που είπαμε πριν, με αυτό τη φωτογραφία που φαίνεται και ο επιβάτη. Λίγο πριν το τηγάνι του μπάλου. Όπω κατάλαβα, ναι. Είχαμε το 2006 ένα φωτογράφο να παθανατίζει ένα αυτόφωτο υπτάμενο δίσκο στο Ηράκλειο στην περιοχή των Μεσαμπελιών. Είχαμε το 2017 ένα διερχόμενο UFO, λέω και τα πρόσφατα. Γιατί mm -hmm. αν ρωτήσει κάποιον από όλου αυτού του ερευνητέ που ασχολούνται, σε σταματάνε στο 95 όλοι. Mm -hmm. Ψάχνουμε να του βρούμε πια. Να βγουν να, να, να προχωρήσουμε την έρευνα και να μιλήσουν. Τα είχαμε ξαναπεί αυτά, τα έχουμε ξαναπεί. Λοιπόν, είχαμε το 17 ένα διερχόμενο UFO που είδαν οι κάτοικοι του Ζάρου στο Ηράκλειο. Αυτό έπαιξε και στι τοπικέ τηλεοράσει. οι ε, δηλώσει είναι απίστευτε. Όσοι πρέπει να δείτε τα βίντεο, να βλέπετε απλοί άνθρωποι τι δηλώνουν ότι είδαν. Ένα από τα καλύτερα νερά στον κόσμο του Ζαρό. Πηγή νερού. Και το 2021, το πιο πρόσφατο που διάλεξα στα 10 καλύτερα, ε, ένα UFO που ανταποκρίνεται σε μάρτυρα με λέιζερ χειρό. Επαφή. Επαφή. Με λέιζερ. Ε, αλληλεπίδραση. Αλληλεπίδραση. Λέι... βλέπει ένα φω στον ουρανό ο μάρτυρα και παίρνει ένα λέιζερ και άρχισε να στοχεύει το αντικείμενο. Και ξαφνικά το αντικείμενο άρχισε να παίζει τα φώτα του. Στην αρχή ο άνθρωπο νομίζει ότι είναι κάποιο τέρι, σου λέει κάτι είναι, κάτσε να το χτυπήσουμε το λέιζερ. Αλλά όταν... Αλλά όταν βλέπει αλληλεπίδραση. Αντιλαμβάνεται ότι δεν είναι αυτό. Ότι δεν είναι ένα απλό φω. Mm -hmm. Και έκανε κάποια σήματα. Καταλαβαίνει ότι έχουν αρχίσει τα τηλέφωνα τώρα και βαράνε εδώ και όλε. Έτσι <laughs> να μα ναι, ναι. ναι. πει ο καθένα και το δικό του βέβαια ναι. θέμα. Δεκτά όλα. Ε, όλα μπαίνουν κάτω στο τραπέζι. Ο πραγματικό ερευνητή δεν πετάει τίποτα. Τίποτα δεν πετάει. Αλλά. Θα διαβαθμίζει. Εκεί, ναι, το διαβαθμίζει και περιμένει, περιμένει, περιμένει να το διασταυρώσει για να σα το βγάλει προ τα έξω. Ναι. Γιατί πιστεύεις τόσο πολύ στην Κρήτη? Η Κρήτη στο σύνολό της, και ήθελα να βγω να το πούμε αυτό, έχει, εκτός από τις εντονότερες θεάσεις στην Ελλάδα, περιστατικά που δεν τα γνωρίζει ο κόσμος, έχει και πολλά σημεία ενδιαφέροντος. Πολλά περίεργα. Όπως είπαμε πριν για το μηνοϊκό πολιτισμό. Mm, τα μηνοϊκά ιερά κορυφή, α πούμε, χάρη. Τα πάντα εκεί στην Κρήτη. Δηλαδή, από ποιο πολιτισμό και προμικυναϊκό να πα. Και μετέπειτα να πα. Βλέπει πολλά, πολλά ωραία πράγματα. Πολλά περίεργα πράγματα. Πολλού πολιτισμού που δεν δένουν με αυτό που θέλουν να μα παρουσιάσουν. Πολλά ευρήματα τα οποία είχα ακούσει για τα ευρήματα του Ζάρου που τα έχουν κρύψει και θα τα βγάλουν στο Ηράκλειο και δεν έχουν καμία σχέση με τα υπόλοιπα. Δεν ξέρω αν ισχύει. Τι ζάκρο, 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 ναι, ναι. Ζάκρολε. Τι Ζάκρολε. Ζάκρολε. Δεν ναι. θα θυμάμαι και γαλάζα. Δεν δένανε λέει μετά και δεν τα έχουν βγάλει. Έχει, έχει, πολλά περίεργα η Κρήτη. Έχω επισκεφτεί πολλού τόπου στην Κρήτη. Έχω κατέβει αρκετέ φορέ και εγώ και για διακοπέ και για ερευνητικού σκοπού. Και είχα και μια ομάδα κάποια στιγμή με την ομάδα και στην Κρήτη. Μια συγκεκριμένη ομάδα που είχαν καταγωγή τα παιδιά από Κρήτη. Και είχαμε και έχουμε ανεβάσει και πολλά στο περιοδικό. Πολλέ αποτυπώματα έχουν αφήσει όλα αυτά. Έχουμε βρει κάποια αποτυπώματα και στην Ελλάδα. Στο, γενικότερα στον κόσμο, όχι, μας πάμε στην Ελλάδα. Και έχουμε τώρα. δει πολλά. Το... Στην Ελλάδα έχουμε τα αποτυπώματα πάνω στο Κιλκής, στο βαρύπετρο του Κιλκής. Α, είναι και περιφραγμένος ο χώρος εκεί. Σήμερα για ένα χώρος... ρομπότ, ρομπότ το ονομάσαν τότε, ένα κοριτσάκι το είδε βασικά. Ε, το χτύπο τον ακούσαν πολλοί άνθρωποι. Ναι, ναι. Ε, το, αυτό που το κατέβηκε. Το έχω, το έχω, κάνει, το ρεπορτάζ. Ναι, αυτό έτσι, που έτσι, έτσι κατέβηκε, που μπράβο, το, πάω πάω το είδε. Ένα κοριτσάκι συγκεκριμένα τι ήταν και το περιέγραψε. και άφησε ένα αποτύπωμα το οποίο ρίξαν το τσιμέντο μετά και το βγάλαν το τσιμέντο να δουν τι θα τους βγάλει αυτό το αποτύπωμα. Και του έβγαλε ένα τεράστιο πόδι. Το περίεργο δεν είναι μόνο αυτό εκεί. Το περίεργο είναι ότι παρόμοιο περιστατικό είχαμε και στο βόρονε της Ρωσίας Με τον ίδιο παρόμοια καιρό. όντα ήταν κάτι, κάτι μήνες διαφορά. Δύο μήνε, αν θυμάμαι καλά. Τα οποία κάνανε βόλτα, μάλιστα, ή υπήρχε ένα τέτοιο αντικείμενο, ένα τέτοιο ρομπότ που Βήκαν βγήκε από ένα αυγό, όπω λέγανε. Περπατήσαν και στην πλατεία. Μάλιστα. Και του είδανε πάρα πολλοί κόσμο. Mm -hmm. Δηλαδή είχαμε κοινό περιστατικό με αυτό το κλικ. Σε άλλη χώρα αυτού του πλανήτη. Mm -hmm. Εδώ τώρα βέβαια είναι και ένα μεγάλο θέμα το πώ συνδέονται ο κόσμος των γιγάντων, των μυθικών όντων, mm. των υπερφυσικών όντων, τα όντα που έχουν με υπερφυσικές δυνατότητες και ιδιότητες, με τον κόσμο αυτόν, τον εξωγήινο ή τον χώρο των Άτια κλπ. Οι κυκλόπιες κατασκευές, τα κυκλόπια τείχη και τα μεγαλυθικά όλα αυτά, τα οποία σήμερα να σου πούνε φτιάξα δεν μπορεί. Έτσι. Και πώς όλα αυτά τα πράγματα είναι, αλληλο... είναι τα δοχεία, αλληλοδένονται αν θες να βρεις την προέλευση αυτών των κατασκευών θα καταλήξεις στο τέλος στο υπερφυσικό. Ναι. Μα Σήμερα. το, αν... σε κυκλόπιο το Ναι, δεν υπάρχει γενικότερα, δεν υπάρχει κάποια εξήγηση. Ακόμα και τι πυραμίδε που είχαν δώσει την εξήγηση ότι μεταφέρανε τι πλάκε μέσα σε, πάνω σε κορμού και τι έρνανε. Έχει καταρρεύσει αυτό, εντάξει. Ναι. Έχει αυτό έχει καταρρεύσει, όχι όμω, είναι επίσημη εξήγηση ακόμα. Ναι αυτέ οι πλάκε εκεί πάνω μπορεί να αναρωτηθεί ακόμα και ο πιο απλό άνθρωπο. Στο ύψο των 50 μέτρων. Ωραία, τι έσαιρνε. Πώ τι ανέβαζε εκεί πάνω. Πώ τι τράβαγε τόσο βάρο. Εκείνη την εποχή με τα μέσα εκείνη τη εποχή. Αυτό είναι. Με τα μέσα εκείνη τη εποχή. Με τι σκηνιά σήκωνε τέτοια, τέτοια μεγέθη Καλά, υπάρχουν, Λήθων... υπάρχουν και μεγαλύτεροι, μεγαλύτερε πέτρε, μεγαλύτεροι ογκοληθοί που έχουν πάει και μακρύτερα και Ναι, ναι. Λοιπόν. Όχι, γενικότερα Και δηλαδή... στο Λίβανο θα τα βρει, τέτοια μεγάλα. Ή λοιπόν υπήρχε μια τεχνολογία η οποία δεν τη διαθέτουμε εμεί σήμερα. Γιατί ή, δεν το... ήθελε. Πολύ απλά θα σου πω. Ή τήρητα... τη χάσαμε ή δεν θέλαμε να την προχωρήσουμε στη σημερινή ανθρωπότητα. Να στο πάω και λίγο παραπέρα. Γιατί εγώ θεωρώ ότι υπήρχαν τεχνολογίε. Οι οποίε έπρεπε να κρυφτούν από τη σημερινή ανθρωπότητα. Πολύ απλά θα σου πω ότι η Τύρινθα χτίστηκε και έχει κάτι μεγάλου, mm. τεράστιου, οι οποίοι ήρθαν την εποχή που χτίστηκε η Τύρινθα, την όποια εποχή mm. θέλει πάρε, που το κοντινότερο λατομείο, το λατομείο από που λελατομήθηκε ο λίθο αυτό, είναι 30 και 40 χιλιόμετρα μακριά από την πόλη. Mm. Έτσι. Πώ ήρθε αυτός ο λίθος εκεί πέρα κάτω και δεύτερον τι χρειάζεσαι να κάνεις ένα τέτοιο κάστρο με 6 μέτρα ε, πέτρα όταν απέναντί σου έχει φεντόνα Σωστό. και έχει ένα ξύλινο ακόντιο και έρχεται να σου πάρει την πόλη γιατί κάνεις Αυτός ο... αν δεν είναι αυτός ο εχθρός Εκτό αν δεν είναι έτσι ο εχθρό. Ή, ή δεν είναι αυτό ο εχθρό, ναι. ναι. Ή περιμένει κάτι άλλο. Αλλά όταν ο απέναντί σου έχει φεντόνα, ένα τσεκουράκι ξύλινο, άντε να έχει μια πέτρα επάνω και ένα τόξο, mm. γιατί εσύ κάνει, παίρνει 800 κιλά πέτρα και τη βάζει εκεί πέρα. Αυτά Είτε, είναι. Αυτό το περιμένει ναι. άρμα. Δεν περιμένει. Δυστυχώ ζούμε σε μια κοινωνία. που δεν πάει παραπέρα τη σκέψη τη. Πρόσεξε. Αυτό το βιβλίο δεν μιλάει μόνο για αστρονομία μέσα. Γιατί σε πάω στο βιβλίο. Θέλω να πω στον κόσμο Πώ να σκέφτεται κάποια πράγματα μέσα από αυτό το βιβλίο. Και πώ να, να αξιολογεί. Αυτό που του λένε. στο τέλο του, ναι. Και πώ να αξιολογεί τη διαθέσιμη πληροφορία. Έχουμε ένα κακό. Και αυτή τη στιγμή έχουμε τόσα πολλά ερωτήματα. Γιατί έχουμε τη λάθο οδό όλα αυτά τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Η επιστήμη ακολουθεί ένα κοινό κανόνα. Αυτό που λένε το ξηράφι του Όκαμ. Όποιον αστρονόμο ερωτήσεις, θα σου πει, το ξεράφι του όκα. Όποιον επιστήμονα, εκεί που δεν θα μπορέσει να δώσει την απάντηση, θα σου πει, είμαστε βασισμένοι στο ξεράφι του όκα. Τι είναι το ξηρά του όκα. Είναι, όταν λοιπόν θέλ, δεν έχουμε τη, την απάντηση σε ένα ερώτημα, τη σωστή απάντηση, ή δεν έχει, δεν έχουμε την απάντηση, την ολοκληρωμένη απάντηση σε ένα ερώτημα, να το πω ακόμα καλύτερα, τότε πάμε στην απλούστερη λογική. Διαλέγουμε λοιπόν σαν απάντησή μας την απλούστερη λογική. Με λίγα λόγια, ακούμε ένα καλπασμό, θα είναι άλλο. Δεν ξέρουμε τι ήταν ο καλπασμός, άρα τι είναι, είμαστε στην Ελλάδα, θα είναι άλλο. Δεν θα είναι ζέβρα σου λέει. Δεν θα είναι μια ζεύρα που έφυγε από Δεν θα είναι ένα καμήλα. ζωολογικό κήπο. Δεν, Δεν θα είναι μια καμήλα που έφυγε από ζωολογικό κήπο. Θα είναι ένα άλλο. Μπορεί η απάντηση να μην είναι σωστή, αλλά είναι το απλούστερο λογικό. Αυτό λοιπόν οδηγεί σε πάρα πολλά ερωτήματα. Δυστυχώ, όλα τα αστρονομικά βιβλία και σε πάω στα αστρονομικά βιβλία για να, για να κατανοήσω πώ έχω γράψει το βιβλίο, σε οδηγούν ε, βασισμένο στο ξεράφι του Όκαμ. Αυτή είναι η απάντηση. Πάρτη. Αυτή είναι η απάντηση. Πάρτη. Αυτή είναι η λογικότερη απάντηση. Πάρτη. Αυτή είναι η λογικότερη απάντηση. Προχωράμε. Ενώνουμε όλε τι λογικέ απαντήσει και έχουμε ένα λογικό αποτέλεσμα. Όλα τα αστρονομικά βιβλία, γιατί έχουν γραφτεί από αστρονόμου, ακολουθούν αυτή τη μέθοδο. Αυτό το βιβλίο που έχει αυτή τη στιγμή σου. Δεν έχει αυτή τη μέθοδο. Γιατί είναι το μοναδικό στην Ελλάδα που δεν έχει γραφτεί από αστρονόμο. Έχει γραφτεί από έναν ερασιτέχνη αστρονόμο. Χομπίστα, να το πω και έτσι. Ο οποίο ασχολείται και με τα UFO. Ο οποίο έχει σαν μεθοδολογία του το αντιξηράφι του ΟΚΑΜ που θα έπρεπε να έχουμε όλοι μα σαν μεθοδολογία σε όλου του κανόνε που δίνουν τι απαντήσει στα ερωτήματά μα. Τι θέλω να πω με αυτό το αντιξηράφι του Όκαμ λέει ακριβώ το αντίθετο από το ξηράφι του Όκαμ, γι' αυτό και αντιξηράφι. Και είναι και επίσημη θεωρία και το αντιξηράφι του Όκαμ, αλλά δεν το λέμε παρά έξω. Και αν ρωτήσει έναν αστρονόμο, ενώ το ξέρει, δεν θα σου το απαντήσει. Τι λέει λοιπόν το αντιξηράφι του Όκαμ, όταν έχει ένα ερώτημα και δεν έχει μια σαφέστατη απάντηση, δεν σου αρκεί η πρώτη, ψάχνει και μια δεύτερη και μια τρίτη και μια τέταρτη και μια πέμπτη μέχρι να ολοκληρώσεις τις πιθανές απαντήσεις. Μέχρι να έχεις μια γκάμα πιθανών απαντήσεων. Βέβαια η γκάμα αυτή των πιθανών απαντήσεων μέσα θα έχει και απαντήσεις που δεν είναι άρεστες σε όλου. Γι' αυτό λοιπόν όλη η μεθοδολογία, όλη τη πληροφορία που μας δίνεται αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι βασισμένη στο απλούστερο λογικό, δηλαδή στο αντιξηράφι όκα. Μέσα σε αυτό το βιβλίο λοιπόν θα δεις όλες τις απαντήσεις που δεν σου λένε. Όχι γιατί τις διάλεξα εγώ. Γιατί είναι επίσημες θεωρίες. Αλλά είναι χτισμένο το βιβλίο σε μια μεθοδολογία που αποφεύγεται στην εποχή μας. Και θα μάθεις πράγματα που αν ρωτήσεις έναν αστρονόμο θα σου πει «Ναι, το έχω ακούσει, ισχύει». «Ναι, είναι μια θεωρία κι αυτό». «Ναι, το έχει πει ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της αστρονομίας». «Ναι, ναι, το ξέρω». Αλλά όταν θα το παρουσιάσει... Δεν το επιλέγω. Δεν θα το επιλέξει να το πει. Γιατί δεν είναι το απλούστερο λογικό. Οπότε λοιπόν με λίγα λόγια μας κρατάνε κοιμισμένους. Να το πω έτσι ομά. Μας κρατάνε κοιμισμένους μακριά από την αλήθεια. Με αυτόν τον τρόπο. Την αλήθεια του αν μας επισκέφτονται άλλα όντα από άλλους πολιτισμούς την αλήθεια αν έχουμε επικοινωνία με αυτά τα όντα. Την αλήθεια αν είναι αυτό που είπες πριν. Ε, αν μπορούμε να επιτύχουμε την επικοινωνία μέσω εγκεφάλου, ενώ Ευρέω δεχόμαστε το ότι μπορούμε να δούμε από ένα κουτί τι συμβαίνει αυτή, αυτή τη στιγμή στην Κίνα, δεν αποδεχόμαστε σαν άνθρωποι ότι μπορούμε να επικοινωνήσουμε με το ίδιο μα το μυαλό. Χωρί καμία και συσκευή. Μπράβο. Έτσι. Χωρί καμία άλλη συσκευή να κάνουμε αυτή την επικοινωνία. Όπω είναι και τα συναισθήματα που νιώθουμε σαν άνθρωποι. Που τα μεταδίδουμε ο ένα στον άλλον, χωρί να το θέλουμε. Και δημιουργούμε φιλίε, δημιουργούμε πολλά πράγματα. Είναι μεταφορές δεδομένων που δεν τις λένε, δεν τις δέχεται μια επιστήμη ναι. η οποία είναι χτισμένη στο απλούστερο λογικό. Και αυτό είναι το πρόβλημα της εποχής μας για να στο κλείσω, ότι πρέπει να ξεφύγουμε από αυτό το ξηράφι του Όκαμ που θα το έχεις ακούσει 15.000 φορές και να πάμε στο αντιξηράφι του Όκαμ. Δηλαδή όταν βγαίνω εγώ σε αυτή την τηλεόραση, σε αυτό το ραδιόφωνο, να σου λέω και τις πέντε εκδοχές, να σου λέω και τις έκτησες εκδοχές. Να σου λέω, δεν είναι αυτό, είναι αυτό και μπορεί να είναι αυτό, αυτό και αυτό. Κάτι που κάνουν τα λεξικά, έτσι. Σου έχει πρώτη ερμηνεία, ναι. δεύτερη ερμηνεία, τρίτη ερμηνεία, τέταρτη ερμηνεία, πέμπτη ερμηνεία. Στα λεξικά το κάνουμε. Στη ζωή μας, στην καθημερινότητά μας, στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο, όχι, θα έχουμε τη μία και μοναδική απάντηση. Λέγεται και αλλιώ. Πώς λέγεται? Political correct. <laughs> ναι, όντως. Έτσι. Όντως, δυστυχώς Τελειώσαμε, πάει και η δεύτερη ώρα, όπως καταλαβαίνεις. Νεράκι την ίδια. Έχεις κάτι να προσθέσεις, κάτι να πεις, κάτι να ολοκληρώσει. Όχι, γι' αυτό και σου κάνω αυτό τον επίλογο, γιατί σε αυτά με τις ώρες είμαι κι εγώ, τις καταλαβαίνω πότε τελειώνουν, οπότε ήθελα να το κλείσω έτσι. Mm. Ε, να πω ότι πέρασε πάρα πολύ ωραία εδώ. Και με, και μαζί σου, και με τον κόσμο. Μακάρι να έχουμε κάποια τηλεφωνήματα, να μιλάγαμε και με κόσμο, δεν θα προλαβαίναμε, γιατί ήταν. Ναι, δεν το συνηθίζω, γιατί. Α. θα φύγω. Δεν προλαβαίνω. Ναι, ναι, προλαβαίνω δεν θα προλάβει. Δεν να ναι, ναι, ναι. θέλω, Φαντάσου, το τεθούν ναι. να άλλε 40 ερωτήματα, αλλά θα μου ξανάρθει. Ναι, όχι, όχι, θα το κανονίσουμε όποτε θέλει. Ναι. Ε? Πέρασα πολύ ωραία, είπαμε ενδιαφέροντα πράγματα, είχαμε, είχα πολύ ωραίε ερωτήσει να απαντήσω. Σε ευχαριστώ. Ε, εννοείται ότι θέλω, θα ήθελα πολύ να ξανάρθω κι εγώ. Και μπορούμε να πάμε σε κάποια συγκεκριμένα μέρη και σημεία, να δούμε ορισμένα πράγματα. Εννοείται. Και που, όπου οι ντόπιοι λένε ότι είδα κάτι και να δούμε εκεί πέρα να μετρήσουμε την φυσιολογικότητα ή μη. Εννοείται και η Αθήνα έχει τον μαγνητισμό να πάμε και στην Πεντέλη, μπορεί να πάμε και, στη, και στην Αταλάντη. Να δούμε Όλοι τον... μαζί να τα δούμε. Να δούμε τον να τα νιώσουμε. Των πετρών των φυτών. Να δούμε, δούμε τι συμβαίνει α... ακριβώ εκεί. Αν έχει αλλάξει το μοριακό Το DNA του ή οτιδήποτε άλλο, να δούμε αν είναι διαφορετικά ή όχι. Γενικότερα έχουμε πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα γύρω μα και μπορεί να είναι και δίπλα από το σπίτι μα και δεν τα ξέρουμε. Ναι, και επειδή οπτικά μοιάζουν όλα ίδια, ε, όταν κάποιο όμως πάει και σου δείξει με το δάχτυλο κάποια πράγματα, αρχίζει και λε όπου κάτι συμβαίνει εδώ πέρα. Ε, Δυστυχώ όμω οι δύο ώρε είναι λίγε μπροστά στην απεραντοσύνη του σύμπαντο. <laughs> 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 Όχι, ναι, μια χαρά ήταν έτσι. Χαρά και ήταν. πρέπει κάπου εδώ να κλείσουμε. Σε ευχαριστώ. Χάρη κουτσιάφτη λοιπόν, κυρίε και κύριοι, η αληθή ιστορία ενό αντιλήψιμου σύμπαντο από τι εκδόσει GR Discovery Θεσσαλονίκη. Αυτά τα παιδιά που δεν σταματούν μπροστά στο όριο. Στο φρένο που εσύ ο ίδιο βάζει στον εαυτό σου και στι σκέψει σου. Μέχρι να τα ξαναπούμε να είστε καλά και κοιτάξτε προς τον ουρανό μπορεί ό,τι βλέπετε να μην είναι αεροπλάνο. Γεια σας.